Ninja TV, hi! Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλώς ήρθατε στο Δοκάρι και Μέσα. Είμαστε και σήμερα πιστοί στο ραντεβού μας μέχρι τις 7 για να κουβεντιάσουμε για την εθνική μας ομάδα και το 0-0 που πήρε στην Βοσνία και στην Ζένιτσα την Παρασκευή το βράδυ. Να δούμε πολλά και ωραία γκολ και αναλύσεις βέβαια από τα υπόλοιπα παιχνίδια που είχαμε για τα προκριματικά του Μουντιάλ της Ευρώπης. Έχουμε και μπάσκετ αφού πρωταθλητής Ελλάδος από χθες, μετά από 2 χρόνια ξανά ο Παναθηναϊκός, με διπλό μέσα στο ΣΕΦ και άλλα πολλά να κουβεντιάσουμε εδώ με τον Νίκο Αλέφαντο. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιάννη μου. Εντάξει, να περάσουμε λίγο τα πρώτα. Έτσι. Λοιπόν, επειδή έχουμε τώρα, ξέρεις, πιάνει καλοκαίρια, πιάνει μπάνια, πιάνει όλα, προσέξτε, ορθοπαιδικά που να είναι, πάμε στο όπο Γιάννης Κοτρότσος. Φοβερός άνθρωπος όλα, σε όλη την Ελλάδα, τα παντού, μέχρι Σκόπια. Θέλει, ναι, τώρα χαμός. Προσοχή στο, ναι, στην παραλία, και ρακέτες. Θέλει προσοχή, ναι, μεγάλη στην παραλία. Θα πάμε να πούμε, οπωσδήποτε περνάς, χαρά Λαμποραλάτο, φοβερός. Οφθαλμίατος δεν πιάνεται. Και από την άλλη πλευρά έχουμε σε όλες τις περιπτώσεις, όπως είπαμε, Κοτρότσο και τα λοιπά, έχουμε και το κταίο Κόμβος, Μαρούση και Αντώνης. Απίθανος, γρήγορος, θα περάσει για να σε εντάξει, να ξέρεις, άλλοι πάνε εκδρομές, πάνε έτσι, φοριά, να είναι όλα έτοιμα, φοβερά εκεί. Και Σίμος Τσαλογνίδης ο Καπάνη, όπως είναι, τον ξέρει και ο φίλος μας ο μεγάλος Κώστας Ραπτόπουλος, ρούχα, φόρμες, σε κάνει να ντύνεσαι φοβερά. Αυτά είναι τα προκαταρτικά τώρα. Έτσι. Και μπαίνουμε κατευθείαν. Μια δήλωση φοβερή, ναι, φοβερή, όχι μας καλύπτει απόλυτα, mm-hmm, αλλά λες και είναι συνεννοημένος με τη σκέψη μας. Φέδων Κωνσταντιδάκης, ο μάγος, θα τον λέμε μάγο. Έτσι, διότι, για να καταλαβαίνομαστε. Ναι, δηλαδή τον λέμε μάγο, δεν να πεις ότι έχει δουλειές ο άνθρωπος, δεν μπορώ να τον πει, εγώ να μιλήσω τηλέφωνο 6 μήνες του λέω, λόγος. Να έχει την υγειά του, να πάει 100 ετών, πάντα η οικογένειά του όλη. Έφυγε, λέω, μπείτε από το Περιστέρι, η προπονητική εγκατάσταση τη λέγει. Που πολύ νωρίς το άρθρο το έκανε το υποψιασμένο ότι ο Πορτογάλος δεν θα παρέμενε στον Ατρόμητο, ότι ψαχνόταν να πηδήσει, να το σκάσει για να τρέξει στο Ελευθέριος Βενζέλος. Ο Πολογάς προτίμησε τη στάνταρ από τα πολλά στάνταρ που του προσέφερε συνεργασία με τον νοικοκύρη Γιώργο Σπανό και Γιάννη Αγγελόπουλο, ο οποίος ο Γιώργος ο Σπανός σέβεται στο ακέραιο για τα όσα υπόσχεται και τα όσα υποχρεούται. Τα έλεγα. Φέδωρο Κωνσταντάκης, μόνος του τα έχει πιάσει. Έτσι είναι. Τόσο ο άνθρωπος είναι έτσι. Σέβεται τα πάντα. Για όσους μελετάνε τον Νίκο Αλέφαντο 2 φορές την εβδομάδα, Δευτέρα Παρασκευή στην εκπομπή του Γιάννη Καρατζαφέρη στο ΑΡΤ, κάτι πρέπει να είχαν καταλάβει. Γιατί ο ποδοσφαιρικός τηλεαναλυτής συνολογούσε το δίδυμο Σπανού Αγγελόπουλο, αλλά ούτε μια φορά δεν ανέφερε το όνομα του Πορτογάλου. Μα τι με τη γνώση του Αλέ είχε και τη διέστησή του, η οποία δικαιώθηκε. Αν τον ακούσουμε σήμερα να σχολιάσει ότι σε καλότερο ατρομή του, ότι αποχώρησε ο Μπλαμπλάς Πορτογάλος, θα μας βρει απόλυτα σύμφωνος. Απόλυτα σύμφωνος, εκπληκτικά, μας βρει, μας τα πήρες μέσα από την ψυχή μας, Φέδων Κωνσταντάκη. Γι' αυτό είσαι ανεπαλλάλλητος, ασύλληπτος σε όλα. Όχι μόνο σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά και σε περιγραφές φανταστικών αγώνων. Και εδώ λέει, ο Πορτογάλος λέει στη συνάντηση που είχε με τον τεχνικό διευθυντή της ομάδος Γιάννη Αγγελόπουλο ότι δεν θέλει να μείνει και τα λοιπά. Στους ανθρώπους του Ατρομήτου για να πάει στο εξωτερικό. Μπροστά στο ενδεχόμενο να ξεκινήσει η χρονιά με εγκρίνειες, μούτρα η απόφαση του Σπανού ήταν ακαρία άμεση. Ενεργοποιήστε τον blowout. Τον buyout, ναι. Μπράβο. Ενεργοποιήστε τον και που υπάρχει, λέει, συμβόλαιο ότι και τελειώνουμε την απόφαση του Προέδρου της Περιστεριώτικης ΠΑΕ που δεν έδειξε διάθεση για να συζητήσει παραπάνω την υπόθεση. Έτσι, σε χρόνο μηδέν, λύκησε το συμβόλαιο των 2 πλευρών, πει το οποίο το πρώτο αεροπλάνο στο Βέλγιο και αργά είπε στη στάνταρ.
λέγεις. Λίγο αργότερα ο ίδιος Πορτογάλος ευχαριστεί στο λογαριασμό Φέγγιν του, ευχαριστεί τους ανθρώπους του ανθρώπου, το ατρομή του. Φεύγω για να προπονήσω άλλη ομάδα. Ήταν τιμή να προπονώ τον ανθρώπου. Έχω μια ομάδα από αποφασιωμένου παίκτες και οπαδούς που πάντα με υποστήριζαν και με ενθάρρυναν. Ευχαριστώ την ομάδα και τη διοίκηση. Ελπίζω να συνεχίζετε την καλή σας πορεία κάνοντας περήφανους οπαδούς. Πολλά ευχαριστώ και στους Έλληνες που πάντα με στήριζαν και μου έδειξε τη φιλία και τη φιλοξενιά τους. Τώρα για ένα επαγγελματικό πρόκληση θα προπονώ τη Σάντα Λέγκη. Όπω γίνεται από την πλειοψηφία, ο Τρόμπιτο καλείται άμεσα να βρει αντικαταστάτη. Καλοκαιριά του πρώτε πληροφορίε θέλουν τη διοίκηση να το αναζητήσει στην αγορά εξωτερικού. Σαφώ και θα ήθελα ο νέο τεχνικό να είναι γνώση ελληνική πραγματικότητα. Όμω, αν προκύψει κάποια περίπτωση, θα του συγκινήσει. Ακόμη και αν δεν ξέρει το ελληνικό πρωτάθλημα, θα εξεταστεί. Ναι, αυτά είναι ω προ τι προπονήσει που έκανε στον Ατρόμητο και όσο εσύ διάβαζε την ανακοίνωση, είδαμε και στον αέρα. Μπράβο. Την ανακοίνωση αυτό από τον Πορτογάλο τεχνικό. Τώρα εντάξει, αυτό είναι λίγο διφορούμενο. Απ' τη μία είναι μεγάλη αγορά στο Βέλγιο και η Σταντάρ Λιέγης πίσω από την Άντερλεχτ και την Κλαμπ Μπριζ. Αν και δεν πήγε καλά πέρσι, τερμάτισε ένατη. Είναι ένα brand name μεγάλο. Από την άλλη, όπως σωστά σημειώνει και ο Φέδων Καστοντουδάκης στη σύλλη του στο ΦΟΣ, άφησε την Σταντάρ Λιέγης για τα πολλά στάνταρ που έχει ο Ατρόμητος. Ορίστε, δηλαδή αμέσως τέρμα. Εντάξει. Δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό. Δεν είναι ωραίο πράγμα. Με τίποτε. Και μετά ό,τι και να λες και να κάνεις, δεν να πεις ότι σε ζητάει, ξέρω εγώ, η Άντερ και η Μπρίζγα τέτοια. Εντάξει, θα μου πεις εντάξει, έχει και την ευκαιρία του να πει θα πάω σε μια άλλη χώρα και αυτή ανεπτυγμένη και τα λοιπά. Αλλά την ευκαιρία του την έδωσε και φέτος ο Ατρόμητος που τον έφερε να δουλέψει ξανά βέβαια, στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δουλειά που τενά δεν έφερε. Και να ξαναβγεί στον Ατρόμητο. Χάρη του Ατρομήτου σηκώθηκε, ακούστηκε, φτιάχτηκε. Μπορούσε να προσφέρει περισσότερα στο υλικό αυτό του Ατρομήτου και όμως με τον παραμικρό έφυγε. Αλλά όπως τα γράφει ο Φέδων Κωνσταντάκης, κύριος μετά όλα το σφανός, αμέσως μπαμ, και δεν θέλει να έχει μούτρα ή να δημιουργεί καταστάσεις. Ναι, ας πούμε, θέλει να είναι η ομάδα του υγιής όπως είναι όλα αυτά και τα λοιπά. Λοιπόν, έτσι βλέπω. Πάμε να πούμε ο Ατρόμητος θα απαντήσει, θα δικαιωθεί και κάθε μούτρα σε καλό θα του βγει σε καλό το ατρομή του. Πάμε να πάει, πούμε μια καλησπέρα. Θα πάει φουλ. Στον Κωστή Ραπτόπλο. Κωστή. Έλα, Κώστα. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Και αφού δικαιώθηκε ο Νίκος ο Αλέφαντος μέσω του Φέδωνα και δεν είναι ψέματα ότι ο Φέδωνας είναι τακτικός τηλεθεατής της εκπομπής μας. Βέβαια. Εκπληκτικός, το διαβάζω κι εγώ χρόνια τώρα. Μάλιστα, τότε ο Καραγιαννίδης στο Φύλαθλο είχε κάνει μια πρωτοποριακή κίνηση να δίνει τα ρεπορτάζ των ομάδων σε δημοσιογράφους που δεν είναι οπαδοί της ομάδος, δηλαδή ο Φέδων ήταν αεκτής, έκανε ρεπορτάζ άλλης ομάδος κτλ. Ήταν μια σχολή δεκαετία του 80 που το ποδόσφαιρο είχε 80.000 κόσμο, 50-60.000 με τον Κοντομάνικο, τον Αλέφαντο, τις ομαδάρες, τις καφάρες της εποχής. Και άλλα τόσα φύλλα, Τρομέρα. Θα πω ότι τον Νίκο τον Αλέφαντο, ο οποίος και με τον Σούλη τον Παπαδόπουλο και με τον Νίκο Αναστόπουλο έχει τους έχει διδάξει πολλά πράγματα, εάν θα έπαιρνε Έλληνα προπονητή, έναν από τους δύο. Ας πούμε, γιατί να πάει σε ξένο ο Ατρόμητος, αφού και ο Πορτογάλος, ο Ατρόμητος είναι μια συνοικία δυτικά, είναι λαϊκός ο κόσμος, μεγάλος δήμος, ο μεγαλύτερος στην Ελλάδα, έτσι, μαζί με την Καλαμαριά, δεν κάνω λάθος, διψάνε για μπάλα και νομίζω ότι γιατί να πάρει ξανά Πορτογάλο. Ακούγεται και το όνομα του Σάβα Παντελίδη, να μην τον αδικήσουμε που με τον Ηρακλή, όπως μας έλεγες. Γιατί να πάρει ξανά Κώστα. Να πάρει δικό μας παιδί εδώ, Έλληνα. Εντάξει, γιατί ο Ατρόμητος είναι η μοναδική ομάδα στην Super League που στο πρόσφατο παρελθόν έχει ενισχύσει και έχει ποντάρει πολλά σε Έλληνες προπονητές. Οπότε δεν μπορεί τώρα να τον κακίσει κανείς. Το στηρίζει, το στηρίζει. Ακόμα και το Δέλα που ήταν, ας πούμε, δεν ήταν στα στάνταρ τα υψηλά, πήγαινε στη φιλοσοφία όσα φάω και όσα βάλω, το στήριξε και το Δέλα. Δεν τον πέταξε στα σκουπίδια, του δώσε το χρόνο του, του δώσε αρκετό περιθώριο. Τους δίνει τους προπονητές. Αν ο Αλέφαντος ήταν τώρα 45 ετών, η καλύτερη ομάδα για μια πενταετία προπονήσα ήταν ο Ατρόμητος. Και κύπελο θα έπαιρνε και Ευρώπη θα έβγαινε. Και μπάλα θα έπαιζε.
Πάντως κουβεντιάσαμε. Τέτοια διοίκηση που να βρούμε εμείς τότε. Άτομα που πάνε θα πηγαίναν 5.000 για να δούμε μπάλα. Και σοου και ιστορίες και αυτά. Πώς θα γίνει. Έτσι. Το άλλο που ήθελα να πω είναι ότι ο Μέγας Αλέφαντος μας έχει πάει στο box χρόνια πίσω. Δηλαδή του έλεγα όταν ήμουν 35 ετών, Νίκο, τρέχω στο βουνό. Μου λέει δεν άρκει αυτό. Θα κάνεις και άλλα πράγματα. Και με έβαλε στην πυγμαχία. Και βλέπω τον Γιαννιώτα χθες να τρώει ένα διάρρη τρομερό. Πήγε να πετάξει την πετσέτα. Μα στη μάχη πάζρε με την πετσέτα κτλ. Και του καθίζει τον πουνίδι ο άλλος. Ο άλλος πρέπει να ξέρει πυγμαχία. Γιατί είδα πως έφυγε όμως. Έφυγε, δεν έφυγε το χέρι, έφυγε με τον νόμο η μπουνιά. Απάνω, διάρρη τρομερό. Και πάει ας πούμε σαν το χαζό. Έτσι με το σαγόνι μπροστά και πετούσε κάτι πετσέτες. Απαράδεκτος. Και μάλιστα του είχα πει μήπως το βάλει βασικό ο Σκύπε και με λέει ο Αλέφαντος πάνε πολλά λεμόνια ρε φύγει από εδώ λέει το απέξι βασικό ο Γιαννιώτας. Λοιπόν ήταν αναμενόμενα αυτά που θα γινόταν στη Βοσνία, γίναν και στο Καραϊσκάκι. Πάντως εκείνο το που θα ρωτήσω τον Νίκο είναι πώς του φάνηκε αν θέλει ο Γιάννης να πάμε σε αυτή την ενότητα τρία δεκάρια πίσω από τον Μίτροβλου, δηλαδή Μακασέτα, Μάνταλος και Φορτούνης. Πώς το είδε αυτό το σκηνικό, μα σχολιάζει το δίδυμο της Γιώλης Ζέκα πώς το είδε και το παιχνίδι τελικά την ανάλυση, ναι, η οποία είναι, όλος ο κόσμος περιμένει να τον ακούσει. Και έγινε και ιδιαίτερη μνήμα και για το κεντρικό αμυντικό δίδυμο Μανουλάς Παπασταθόπουλος. Και ο Καρνέζης κατέβασε ένα-δυο καλά. Κοίτα, εμείς εδώ τα είχαμε προβλέψει. Είχαμε προβλέψει ότι εδώ ο Φορτούνης, δηλαδή εδώ. Πάμε πίνακα ή να δούμε δεκάδα. Πάμε πίνακα. Πάμε πίνακα είμαστε. Στην εθνική ομάδα. Ήταν ο Καρνέζης, το Ρωσίδης, πες τον το... Σταφυλίδης. Παπασταθόπουλος Μανολάς. Εδώ ήταν ο Ζέγκα με τον, με τον Τζόλι. Και δεξιά από μέσα, όχι εντελώς στην άκρη, ωραία, έχει εδώ το Μάνταλο μαζί με το Φορτούνι και αριστερά, καθαρά, τον Μπακασέτα. Εδώ να ξεκινήσουμε πρώτα από πίσω και ο Καρνέης στην πίεση και όλα αυτά στάθηκε πολύ καλά. Ναι. Είναι καλός τερματοφυλάκας, έχει πάρει πείρα, είναι πολύ καλός. Ο Τωροσίδης πολύ καλός. Για τον Καρνέζη, θυμίζω ο Νίκο, χρόνια πίσω, όταν είχε φάει ένα γκολ από τη σέντρα, έπαιζε Παναθηναϊκός ΑΕΚ στο κύπελο, πώς είχες πει, ότι να μην αδικούμε έναν τερματοφύλακα, κορδίσκα γκολ τρώνε όλοι. Έτσι και ότι έχει τα φόντα. Και είναι τώρα 5-6 χρόνια στην Ουντινέζη. 5 χρόνια χαλάει τον κόσμο. Παίζει καλά, πολύ καλά. Μετά το Ρωσίδη στέκεται πολύ καλά. Ναι. Σταφυλίδης, πολύ ωραία η ενέργεια να παίξει μπακαριστερό. Και όχι εδώ παραμύθι ότι τρίτο να γίνει το Ρέτζο με το Σταφυλίδη εξτρέμ κτλ. Εδώ ήταν ωραία. Τα δύο σέντρε μπακ μα είναι πολύ καλοί. Έχουν μεγάλη ταχύτητα. Κόβουνε και ο Μανολάς έχει άλμα ψηλό, πολύ καλό. Είναι από τους καλύτερους. Στέκονται πολύ καλά στις ομάδες τους και στην Ευρώπη. Οπότε το δίδυμο παραδείγματος χάρη Τζέκο ή Μπίζεβιτς το σβήσανε. Δεν μπορεί να τη βγάλει άμα είσαι αργός σε αυτούς. Θα παλέψεις, πρέπει να έχεις ταχύτητα, να δώσουν μάχες σε αυτοί, τάκνουν όλα. Άμα είσαι αργός, δύσκολα. Τους κάνεις τρίπλα μέσα στην περιοχή, πρέπει αμέσως να βρει. Δηλαδή βρέθηκε σε δύο φάσεις ο Τζέκο. Στη μεγάλη περιοχή ένα ξεψυχισμένο σουτ που πήγε. Φυστό. Λοιπόν, εκεί δεν μπορεί να τους κάνεις εύκολα γκολς αυτούς. Είναι πολύ καλή. Σταφυλίδης καλά πήγε εκεί, μπακ, κρατήθηκε και πήγαμε στο κέντρο του γηπέδου ο Ζέγκα και ο Τσόλης μου είχα μεγάλη εντύπωση ότι στα καλά του δεν έπαιζε έτσι ο Τσόλης. Δηλαδή, σε καλή φυσική κατάσταση, καλός. Δηλαδή ο νέος ήταν πολύ πιο αργός. Ναι. Τώρα τράβηξε παιχνίδια εκεί, τι έκανε, ήταν καλό δίδυμο και πολλές φορές ο Τσόλης ερχόταν και να χώνεται και τρίτος. Έτσι. Με την προσθήκη, ξέρω εγώ, να έρχεται εδώ ο Φορτούνης, να έχει εδώ το Ζέγκα. Τρέχει, τρεις παίκτες ο Ζέγκα. Αυτό ρώτησε ο Κώστας, αν την καλή εικόνα που άφησε ο Τσιόλης βοήθησε το πολύ τρέξιμο που είχε και γύρω-γύρω ο Ζέκα. Ναι, αλλά βοήθησε καλά και ο Τσιόλης. Δεν μπορεί να παίξει ένας παίχτης και ο άλλος να μην είναι καλά. Ναι. Έκανε καλή εμφάνιση ο Τσιόλης. Ένα από τα καλύτερα του παιχνίδια. Δεν ήταν αργός,
παλιά, είχε πιο αργός, δεν τον είδα. Τώρα μπορεί να ήταν οι αντίπαλοι, αλλά ότι να είναι ο Πιάντης, όλοι αυτοί ας πούμε και τα λοιπά. Τέλος πάντων ήταν καλός ο Τσόλης, πολύ καλά, γρήγορος, ωραία, μπορεί να έρθει εκεί να πηδήξει, αλλά έφευγε στο κέντρο και έκανε μια καλή διάδα με το Ζέκα. Ο Ζέκα δεν έτρεχε για δύο και για τρεις. Έτρεξε αυτό που τρέχει και στον Παναθηναϊκό, αλλά ήταν πολύ καλός εδώ ο Τσόλης. Ήταν πολύ καλά τα δύο στόπερ, ήταν πολύ καλά τα δύο μπακ. Πάει εδώ. Εδώ, ωραία κατέβασα από μέσα, όχι απ' έξω, τον δύο δεκάρια. Τρίτος δεν υπάρχει δεκάρι. Ναι. Να σου πω γιατί. Θα το εξηγήσω. Εδώ ήταν ο Φορτούνης και εδώ ήταν ο Μάνταλος. Δύο δεκάρια. Οι επιθέσεις τους ήταν όλο εδώ. Σπάνια να βγουν στην άκρη. Λοιπόν, ο Μάνταλος μπορούσε να αποδώσει περισσότερα και ο Φορτούνης. Αλλά είναι επικίνδυνοι οι παίχτες. Όταν παίρνουν την μπάλα, δίνουν μια ταχύτητα σε έναν φυντιασμό. Αν δεν έκανε και τον γκολ εκείνο που του γύρισε ο μικρός Οδόνης, θα ήταν μεγάλη επιτυχία, θα παίρναμε τη νίκη. Δηλαδή, μας βγήκανε σωστά. Εδώ ο Μπακασέτας δεν μπορεί να παίξει. Ούτε δεκάρι είναι, σαν τον Μάνταλο και ή το σαν τον. Σαν τον Φορτούνη με τίποτε, γιατί δεν έχει ταχύτητα. Ναι. Αυτοί έχουν ταχύτητα. Δεν έχει ταχύτητα. Αυτός πιάνεται. Δηλαδή, άμα του πεις τώρα αντίπαλος να είσαι εδώ και να του πεις του Τσόλη κράτα τον Μπακασέτα στους χώρους εδώ, εδώ που θα πάει, πιάνεται εύκολα. Πόσο μάλιστα εξτρέμ. Ναι. Ήταν ατυχής η σκέψη του εξτρέμ. Όταν χτύπησε, κακός να μην χτυπάει κανένας και να παίζει, και μπήκε ο Δόνης. Ο Δόνης μπήκε μέσα, λες και έπαιζε 10 χρόνια στην ειδική ομάδα. 20 χρονών. Έδωσε μια ταχύτητα φοβερή, στην ίστη της τρίπλας του να φύγει, όταν δεν του την πήρε από εδώ ο Μήτρογλου και την πέταξε μπροστά και μπήκε μέσα έτοιμος να σκοράρει, να κάνει. Ήτανε δηλαδή στο 15 λεπτό, 20 λεπτό. Τον έχουμε τώρα εδώ να δεις και εδώ, κοίτα, εδώ πώς τον παίρνει. Το ένα προς κοίτα πώς πήγε. Εντάξει, το σου λένε πιάσε. Αυτό είναι άλλο. Έχουμε και άλλη μια φάση. Θα το δούμε σε λίγο. Αυτό τώρα που γίνεται, να κάνω μια ερώτηση τον Νίκο μέχρι να τα δούμε. Εδώ είναι με την προσποίηση που παίρνει. Κοίτα τι κάνει, είδες. Και είναι γρήγορος να φύγει. Έχει μυαλό, έχει επινοήσεις, έχει καλά. Δηλαδή, αυτός με αυτά που κάνει, ξέρει πολύ καλύτερη μπάλα από τον πατέρα του και πιο ελαφρύς από τον άλλον του Ηρακλέους. Το Χρήστο. Πιο γρήγορος. Και εδώ είναι η φάση. Εδώ κοίτα. Όχι, εδώ είναι η κάρτα. Θέλω να δω μια φάση που πάει και το επιδιώκει το ένας με έναν και τον παίρνει το δεξί μπακ. Εδώ είναι, μου φαίνεται. Αυτό είναι άλλη φάση. Εντάξει, εδώ κάνει το φάουλ, ναι. Για η σέντρα. Νίκο, μη σε διακόπτω συνέχεια. Πες και εμείς βλέπουμε. Εντάξει, μη σε διακόπτω. Όχι, είναι ωραίο για να το δούμε. Καλό είναι. Είδες εδώ και στην ταχύτητα πώς φεύγει. Το βλέπεις πώς φεύγει εδώ. Ναι. Μεγάλη δουλειά. Τον πήρε. Δηλαδή έχει, πήγε, ναι. Έχει εύκολη ταχύτητα και ξέρει μπάλα πάνω στην ταχύτητα πολύ αυτός. Και ο Πράνιας γρήγορος είναι. Έλα. Το κοίτα, θα τον περιμένουμε να δούμε. Το δε, εδώ, εδώ είναι η φάση βλέπεις που εδώ. Κάναμε, που την έβγαλε με την έτοιμο γκολ το έδωσε. Τελείως. Και δηλαδή, μου άρεσε αυτό που μας έχεις διδάξει, ναι. Πώς βγήκαμε με 5 παίκτες στην επίθεση. Δηλαδή, και να μην την έβρισκε ο Μάνταλος, υπάρχει και το Ρωσίδης από πίσω. Άντε, μπράβο. Θα το έκανα το Ρωσίδης. Πάτησε κι άλλο. Στον μπακ να φύγει. Εκεί μπορεί να φύγει, παραδείγματος χάρη, ο Ζέγκα. Ο Ζέγκα να φύγει. Ναι. Αλλά το Ρωσίδης του αρέσει αυτό. Αρέσκεται, βλέπει το κενό και έφυγε. Έχει δυνάμεις. Ο Ζέγκα τα αποφεύγει αυτά. Ναι. Σου λέει, σε βρεθώ, χάσω γκολ κτλ. Να έχει υπόψη. Και πονηρός να βγαίνει όμορφα και ωραία. Αλλά αν είχε και αυτά ο Ζέγκα θα ήταν φουλ. Να σχολάει. Αλλά το πιάσε ο Ρωσίδης, μπήκε. Και έκανε ωραία τη φάση. Δηλαδή μπορούσαμε να πάρουμε το μάτσο εκεί άνετα με τον γκολ του Μάνταλου να σταματήσει να κάνει ό,τι θέλει την τώρα. Γιατί είναι τριπλέρ και είναι το στοιχείο του εκεί που βρήκε την μπάλα. Δεν είναι ανάγκη απευθείας. Ναι. Έχει και χρόνο. Πάσχε απάνω από ένα τριπλέρ και τον γκολ τύπη. Δεν τον προλάβαινε ο στόπερ μετά να γυρίσει. Είχε χώρο. Ήταν εντυπωσιακή αυτή η αντεπίθεση πώς βγήκαμε τους 5 παίκτες, αλλά όλα έχουν ξεκινήσει από το καλό κλείσιμο που είχαμε στις γραμμές μας πίσω. Βέβαια. Έτσι πάει. Ο Ρώσο εκεί θα πάει. Λοιπόν, κάνει μια τέτοια φάση ο μικρός, είναι μεγάλη δουλειά, πάρουν τα μυαλά τα άλλα να φουλάνε. Να δώσει ταχύτητες, ταχύτητα με την τεχνική θα του δώσει πολλά μπασίματα και πολλά ρήγματα. Είναι νέος,
έκανα ντεμπούτο, λες και παίζει συνέχεια σου. Ελπιδοφόρο, φοβερό, άρεσε, πρέπει να δώσει και συνέχεια. Και από την άλλη πλευρά δηλαδή, είδες τι ώρα ταχύτητα δόθηκε, γιατί είχαμε έναν, 2-3 με Γρηγοράδα, το Ρωσίδης από εκεί Γρηγοράδα, από εδώ Γρηγοράδα και ο Ζέγκαλο. Ναι. Τώρα ο Μήτρογλου, δεν περιμένει, ο Μήτρογλου είναι εδώ μέσα, πάει. Εδώ να σου κάνει κούρσα, εδώ όταν βγήκε και έφυγε ο Πιτσιρικάς και την έδωσε, εντάξει, αυτά είναι, δεν είναι τίποτε, είναι, το θέμα είναι ότι Τζέκο, ένας, η Μπίσεβιτς, δύο. Mm-hmm. Πιάνιτς. Και... Πιάνιτς. Και Μήτρογλου, τρεις δεν ακουμπήσαν την μπάλα, αυτή είναι η πλάκα. Δεν την ακουμπήσαν. Mm-hmm. Εμάς, δικαιωματικά, αλλά ο Μήτρογλου δεν έχει ταχύτητα να πάρει να κάνει. Εντάξει, τον έχεις, άστον. Να παίζει εκεί, περιμένεις να πάει μπάλα στην περιοχή, αν το κάνει τον γκολ, έχει καλός, αν δεν κάνει. Σπει τώρα άλλος, άσε ρε τώρα, πια Μπενφίκα και τρίχες τώρα. Υπάρχει Μπενφίκα Πόρτο τώρα. Και δεν υπάρχει Πορτογαλικό πρωτάθλημα, λίγα πράγματα. Mm-hmm. Και δεν τραμπάνε, δεν πάνε. Εδώ ολόκληρη Πορτογαλία και άμα δεν παίξει ο Ρονάλντο, δεν βλέπεις τι γίνεται να πούμε. Σε αυτόν περιμένουν. Αγκομαχάει. Λοιπόν, μπράβο. Θέλω να πω, δηλαδή σαν η Ελλάδα τώρα, να βάλει στην Ελλάδα μέσα τον Ρονάλντο. Ναι. Στες τον Μήτρογλου. Πέταξε. Χαλάει τον κόσμο. Πέταξε. Ή και ο Μήτρογλου μέσα, γιατί ο Ρονάλντο, ο Φορτούνης, οι άλλοι θα του φέρουν την μπάλα μέσα. Αν βγήκε αυτός ο Πιτσιρικάς και η Γρηγοράδα, δικαιωνόμαστε. Θέλει ταχύτητα. Αν ο Δόνης ήταν αργός, αλλά πολύ τεχνίτης, δεν κάνει δεν τίποτα. Έκανε. Κάνει, άρα μας λέει Κώστα ο Νίκος εδώ ότι η Εθνική πήγε καλά πρώτα γιατί είχε στηθεί καλά από τον Σκιμπέ και δεύτερον επειδή οι 9 από τους 11 έχουν και ταχύτητα. Αυτό είναι. Βγήκε ο και μπορούν να εξυπηρετήσουν το σύστημα. Αυτό είναι. Ναι. Η ερώτηση στον Νίκο είναι εξής. Πες μου. Πες μου. Το Δόνι τον έχουμε δει και στον Παναθηναϊκό όσο έπαιξε και στον Ηρακλή τώρα με τον Παντελίδη. Όχι αυτόν. Δεν είναι σαν οχτάρι περισσότερο. Δεν είναι αυτός ο Δόνης. Πέφτει του κέντρου. Ο μεγάλος το αδερφός. Δεν είναι ο Δόνης αυτός. Αυτός είναι ο Αυτός ο είναι Τάσος. Φινής, πες. Φινής. Ο Δόνης λέω. Ο Δόνης. Ναι. Ο Χρήστος. Ο Χρήστος, ναι. Ναι. Θα μπορούσε να παίξει. Αν έφτιαχνε λίγο την ταχύτητά του ακόμα. Ποιον άλλο, κάτσε. Τον άλλο, λέει, τον Χρήστο του Ηρακλή. Τον Δόνη το. Του Ηρακλέως μου λες. Ναι, για το Δόνη, το Χρήστο. Ναι, ξεχώρισε το. Αυτός. Το Δόνη του Ηρακλέως. Στην άκρη μπορεί να παίξει, στην άκρη. Στην. Στην πλευρά μπορεί να παίξει. Πού εξτρέμ. Να παίξει εξτρέμ μπορεί. Μπορεί να παίξει, ναι. Όταν μαστιγωθείς 120 φορές, στην Πάρνη θα πρέπει να σε πάνε. Εξτρελαδί ρε. Ποιος Δόνη δεν να παίξει, είναι εξτρέμ ο Δόνης του Ηρακλέου να παίξει εκεί. Όχι, ο πονητής τον βάζει, εσύ άμα παίξει μπακ, ο Γιάννης, εγώ θα τον κρατήσω. Μπέρδεψε τους Δόνιδες, εντάξει. Ο Τάσος που έπαιξε χθες είναι... Κώστα, ναι. Έχεις πιάσει και πετάς, Αρώνης, γιατί θες να πας πίσω. Τι θες να πας πίσω. Ο Δόνης αυτός που είσαι στο Ηρακλή, εκεί χαφ. Άσε. Ο Χάρη, εξάρτη. Τώρα, για στόπελ και για τέτοια, άσε, δεν ξέρω και πάλι, τέτοιο. Χαφ. Όχι, επειδή τον βάζουν και τον χαφ εκεί, δάκρυ. Καλά πάει του Ηρακλέου. Ναι. Να φτιάξει ταχύτητά του, μπορεί να αποδώσει, θα γίνει πολύ καλός. Αυτός εδώ έδειξε ότι έχει ταχύτητα, έχει επινοή, έχει όλα. Μακάρι να συνεχίσει. Mm-hmm. Αυτό είναι. Ναι. Άρα, να ρωτήσω κάτι άλλο. Στο σύστημα που μας έδειξε χθες ο Σκίμπε, ναι. Με βάση αυτά που είδαμε, ναι. Και κρίνουμε και τον Τάσο τον Δόνη για τα 20 λεπτά που τον είδαμε. Μπράβο. Μπορεί ναι. Να πετάει το παιδί, μπορεί κουφιόρα να σέρνεται. Μπράβο. Κουβεντιάζουμε για τα 20 λεπτά που είδαμε. Βέβαια. Μήπως η Εθνική ήταν καλύτερη όπως τελείωσε το μάτς, να ξεκίναγε δηλαδή με τον Δόνη, την Τουπακασέτα εκεί. Δεν είσαι σίγουρος, μπορεί από την αρχή το παιδί να παίξει, να τον δούνε, να τον πάρει κοντά ο Μπάκετς. Τώρα ήρθε σε μια δύσκολη περίπτωση που κυνήγαγαν αυτή τον γκολ. Αφήνανε πράγματα, αφήνανε όλα. Καλή η σκέψη σου, αλλά καλύτερα έτσι που το ξεκίνησε. Γιατί μπορεί να ξεκινήσει και να μην πάει. Σωστά. Τώρα τον είδες, πήρε. Τώρα. Έγκυται στο Δόνη. Mm-hmm. Πώς θα το χρησιμοποιήσει. Θα τον ξαναπάς σε ένα ημίχρονο ή μισή ώρα να τον ξαναδείς έτσι και μετά να τον μονιμοποιήσεις ή τον μονιμοποιείς. Θα δει. Μέχρι τώρα ο Σκίμπε έχει κάνει καλές κινήσεις. Mm-hmm. Δεν είναι άσχημες οι κινήσεις του. Πολύ καλές. Δεν θέλω να παρεξηγηθώ. Αυτό... Δεν έχω κάτι με τον Μπακασέτα. Όχι. Αλλά δεν ξέρω
τι εξυπηρετούσε χθες, αφού ούτε ταχύτητα έχει για να φύγει εξτρέμ, ούτε δεκάρι είναι, ούτε φόρ είναι. Μία τρίπλα. Δεκάρι το λες με την έννοια. Δεν έχει την αντοχή. Δεν έχει, κοίταξε να δεις. Το δεκάρι είναι δηλαδή τεχνίτης αλλά αργός. Δηλαδή ο Μάνταλος δεν είναι αργός. Μοντέρνο. Είναι ελαφρύς. Θα φύγει. Δεν έχει τον καλπασμό του Φορτούνη και του Μάνταλου. Δεν έχει. Ναι. Δεν έχει ταχύτητα. Εγώ εντάξει, ωραία το λες, αλλά δεν έχει ταχύτητα. Ναι. Αν είχε ταχύτητα, μπορεί ο Μπακασέτα να έπαιζε και έξω, που λέει ο λόγος. Γιατί θα έχει ένα αριστερό πόδι φοβερό, τριπλάρι το γυρνάει, δεν με νοιάζει, τριπλάρω ένα-δύο παίχτες με ταχύτητα, δεν πιάστε με και τα σκοράρω και τα γυρνάω. Δεν έχει τέτοια. Δεν πιάσουμε τελικό, Δεν έχει τέτοια. Εγώ τον έπιασα από την πρώτη στιγμή. Μπακασέτα. Παίζει την άλλη φορά στην άλλη. Ένα σουτ έκανε, πήγε μέσα γκολ, δεν υπήρχε κατά άλλα. Δηλαδή θέλω να σου δώσω κατάλληλη. Δεν είναι στους μεγάλους παιχταράδες που πάνε και δεξιά και αριστερά κτλ. Ο Αραούχο. Δεν πάει να κάνει 90 γκολ εδώ. Δεν είναι ο παιχταράς. Με τίποτα. Είναι ο παίχτης αυτός. Μου κάνει την άγκη να τον πάρεις, πάρ' τον. Τώρα, με Μπακασέτα, Ραούχο ξανά στη νέα σεζόν και έτσι, θα δυσκολευτείς. Και Πατίτο και τέτοια. Θες σεντρεφοράρα γρήγορος. Αλμέιδα, βαρύς, αργοί έρχονται εδώ. Καλά αυτοί που τους παίρνουν. Δεν τους βλέπουν σε ένα βίντεο. Δηλαδή, να ξέρεις τώρα παραδείγματος χάρη, είναι σαν το Στράχαν τώρα που τον βλέπεις να είναι έτσι γρήγορο το προπονητής της Σκωτίας. Α σου πούνε ναι, ο Στράχαν όταν έπαιζε Μάντσεστερ και όταν έπαιζε τέτοια από τον Πύρο Φέργκισον, Αμπερντί και τέτοια, ήταν νέος, πέταγε. Αν πας μακριά, ο Τζέκο που είναι ίδιο κορμί, πρέπει να κολλάς γκολ. Τουλάχιστον στην Ιταλία έχει κάνει και 30 γκολ. Έτσι μπράβο. Για να έτσι, στέκεσαι. Έτσι μπράβο. Αν δεν κάνεις γκολ και είσαι και αργός. Και να, δεν γίνεται. Άμα είσαι αργός, δεν τη βγάζεις. Δηλαδή, να έχεις υπόψη σου. Ταλαιπωρείσαι, βγάζεις, κάνεις, δεν τη βγάζεις. Δηλαδή, περάσανε παίχτες με αργότητα και μείνανε, παραδείγματος χάρη. Τα χάφτη ΣΑΕΚ, μετά από παλιούς που ήταν Πούλης, Παπαθεοδόρου και τέτοιοι, Σαμπανάτζοβιτς, Γκεσπάγια και Σαβέρχη, ήταν γρήγοροι και οι τρεις και καλοί παίχτες. Πάντε να καθαρίσεις. Και γενικά, όπου και να ανατρέξουμε στο παρελθόν, σε μεγάλες ομάδες ανά εποχή, και στην ΑΕΚ τότε και στον Ολυμπιακό με Γιαννακόπουλο, Τζόρτζεβιτς και ο Παναθηναϊκός, ήταν εποχές που είχαν ταχύτητα στο παιχνίδι. Μεγάλη, μεγάλη. Χωρίς ταχύτητα την κάνεις. Αυτή σχεδόν στον Παναθηναϊκό ονομάζονταν Παπαμαρανό Λουκανίδη. Ο Ολυμπιακός είχε Μπέμπι Κοτρίδης, πιο αυτός συγχωρεμένος. Ο Μπέμπις αυτοί πετάγανε την εποχή εκείνη, καταλαβαίνεις. Δηλαδή μετά τα σέντρεφορ, όταν έπαιξε το πιτσιρικά ο Δόνης εχθές, όταν ο Αναστόπουλος έπαιξε στον Πανιόνιο και πήραν το κύπελο. Ναι, που είδαμε προχθές. Οργίασε, οργίασε, λες τέρμα. Και μάλιστα μένα, εγώ ήμουν στον Όφ τότε και καλή ώρα τον Ντουνιάς, είμαστε πολλοί φίλοι, σέντρεμπακάρο ο Ντουνιάς ο Βερός, τον πήραμε τα Σαγιάννα και μου λέει: έχω έναν καλό παίχτη, μου λέει έναν ύψο μου. Έτσι, στο ήσυχο. Ναι. Του λέω: πού παίζει, ήμουνα στον Όφηγο. Ναι. Πού παίζει, ρε Μίτσο, μου λέει: είναι στον Αοδάφνη. Ναι. Και σταμάτησε. Λέω τώρα από του συνηθισμένου να είναι. Κάνουν έτσι, ήταν ο Μάρκοβιτς, συγχωρεμένο ο πολιτή, τον καλά αισθητική ομάδα και πηγαίνεται ένα παιχνίδι φιλικό μεταξύ, δεν ξέρω τι έγινε, στη Φιλαδέλφια. Ναι. Και βλέπω έναν Αναστόπουλο. Τον παίρνω τηλέφωνο τον Ντουνιά, του λέω: έχει τρελαθεί, ρε πούστη. Μου λέει: ρε Νίκο, δεν σου είπα τι καλό. Τι καλό είχε είναι. Πάει Πανιόνιο. Ναι. Θα τον έπαιρνε όφη. Ναι, ρε αυτός πετάει, ρε του λέω. Και μου λες: καλός παίχτης. Το σοδιάζει, του λέω. Τον εχάνεις, σαν βολίδα. Έξω δεξιά ήταν. Τι να του πεις, τι ρε Νίκο μου λέει, τι ρε Νίκο. Επέμενε ένα ρε παιδί μου λέει. Πες μου να δεις έναν παιχταρά μου, σύμπουνας γρήγορος, πες μου τέτοια να ανάρθω. Θα τον έπαιρνα στον Όφη, αλλά του βγήκε σε καλό και τον Αναστόπουλο. Λοιπόν, μάθαμε και την έκδοτη ιστορία του Αναστόπουλου. Ήτανε θέλω να σου πω, το έκανε παπάδες εδώ ο Αναστόπουλος και Σαμπαλά. Και ο Αναστόπουλος, ο οποίος λέει ότι ο Αλέφαντος στην τακτική είναι ασύλληπτος, όταν ήταν στον Άρη και μιλούσαμε, μου λέει είναι ασύλληπτος. Δεν μπορεί να φανταστείς, μου λέει, τι λεπτομέρειες βλέπει ο Αλέφαντος στο γήπεδο. Μια φορά λέει, έπαιζα με την Παναγούλια, μου λέει ο Αναστόπουλος, και έπαιζε ο Μητρόπουλος μπροστά, ένας ορφανός εξ αριστερά, εγώ έξω δεξιά. Και ο Παναγούλιας, τακτική και τέτοια δεν ήξερε.
ήταν καλός εκλέπτορας, δεν ήξερε τακτική. Και τον, του έλεγε θα γίνει σέντρα, ας πούμε, από, το, από εκεί, θα πηδήξει ο Μητρόπουλος, και έλεγε ο Αναστόπουλος. Ναι, αλλά, θα στο κάνω και εγώ, ναι, αλλά, άμα εγώ είμαι στη γραμμή και σκάσει μπάλα 5 μέτρα, πρέπει να κλείσω. Και τον έλεγε ο Παναγουλιάς, όχι, λέει, εξωδεξιά θα πας. Ξανά ο Αναστόπουλος τον έλεγε. Κύριε Ρακέτα, να σου πω ότι θα πρέπει να κλείσεις, γιατί άμα σκάσει μπάλα, πηδήξει ο Τάσος και σκάσει δίπλα, θα πρέπει να είμαι μέσα. Και του λέω ο Παναγούλιας, κάνε ό,τι θέλεις. Και το κάνει ο Αναστόπουλος σαν πέρα. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι ο Παναγούλιας αυτά δεν τα βλέπε. Δεν τα βλέπε. Σου λέει Αναστόπουλος σαν παίχτης, πρέπει να είμαι κοντά άμα πάρει ο Τάσος στην κεφαλιά. Είχε την πονηράδα. Μου λέει, έκανα τον γκολ με τον ΠΑΟΚ. Με είπε ο Αλέφαντος θα κλείνεις μέσα στην περιοχή. Μπαμ, ανάποδο ψαλίδι γκολ. Οι λεπτομέρειες που πριν 40 χρόνια, 30 χρόνια ο Εκστρέμ έκανε τη σέντρα και ο Αλέφαντος πήγαινε, ας πούμε, στο εξωτερικό, έβλεπε ότι όταν κάνει πλάτος ο μπακ πρέπει να χώνεται ο Εκστρέμ, να γίνεται δεύτερο φορ. Και έπρεπε να το δει. Αυτή είναι που μας λέει ο Νίκος, η λεπτομέρεια που είδα εγώ το 82, 83, 85. Τα είχα δει στο Χάπελ, ενώ στην Ελλάδα ήταν πρωτόγνωρα. Σου φέρνω ένα παράδειγμα τώρα. Ωραία. Άρα για να το προχωρήσω λίγο εγώ, κάνουμε κουβέντα έτσι. Ναι. Δεν είμαστε μάντης. Ο Δόνης στην Ίς, τα πιο πολλά μάτς τα έκανε ή έξω αριστερά ή έξω δεξιά και κάποια παιχνίδια τα έκανε και αλλαγή του Μπαλοτέλη. Σεντερφόρ. Ναι. Φεύγοντας έτσι, δεν είναι το βάρη κορμί, χώνεται. Ναι. Μπορεί κάποια στιγμή, ή αν το παιδί να είναι καλά, συνεχίσει έτσι να εξυπηρετήσει και σε αυτή την θέση. Αμέ, μπορεί, γιατί είναι γρήγορος και τριπλέρ. Ναι. Και σκοράρει και για να πες και στη Νίς, δεν είναι κορόντια Γάλλη και ναι. Η Νίς είναι ψηλά. Τρίτη. Βέβαια, αυτοί παίζουν χαλά τον κόσμο. Δηλαδή, μπορεί να τον ξαναδούμε και να κάνει... Είσαι 4-4-2 δίπλα στο Μήτρογλου. Σαν τον Αναστόπουλο. Ο Αναστόπουλος αυτό έγινε σαν δύο φοράρα μεγάλη μετά. Κατά η κορόργια. Στον Πανιόνι όταν έκανε τα γκολ στον Κύπελλο από έξω δεξιά. Πολλότανε μέσα και τα λοιπά. Και με την μπάλα και χωρίς την μπάλα, ιδίως με την μπάλα. Λοιπόν, αυτός εδώ, τον ξαναδούμε. Ναι, τον ελπιδοφόρο ήταν εκπληκτικά, γιατί έχει ταχύτητα, έχει τρίπλα. Φαντεζή σε μια δόση, δεν ξέρεις τι έκανε, αφήνει την μπάλα να περάσει από κάτω από πόδια, να γυρίσει. Φαντεζή κινδύνω, ασύ να τον ξεγελάσω. Ναι, Σαραβάκο, είναι ωραία πράγματα αυτά. Ναι. Σαραβάκο με γρηγοράδα, με τέτοια. Πάντα είχε γρηγοράδα ο Σαραβάκος. Σαραβάκος έμπαινε Νίκο πολύ μέσα. Περισσότερο σούτ είχε. Όχι, έμπαινε. Έμπαινε, αλλά όχι. Έμπαινε και εξυπηρέτησε τόσα χρόνια ένα 4-4-2 με τον Βαζέχα μπροστά που βγάζαν μάτια. Ήταν φοβερό Σαραβά. Καλοί παιχταράδες, απτικό στα όλοι. Καλοί παιχταράδες. Ταχύτητα. Ταχύτητα, βέβαια ταχύτητα. Βγάλαμε τώρα αυτές τις εποχές, δεν έχουμε τέτοιους, κατάλαβες. Ναι, γι' αυτό ενθουσιαζόμαστε λίγο παραπάνω άμα βρούμε κάποιον, έτσι. Ψάχνουμε να βρούμε, με το κι άλλο. Βρούμε στην ευθεία, μπράβο. Μας είπε ο Νίκος και για τον Τάσο Δόνη και το ελπιδοφόρο ξεκίνημα που έκανε. Μιλήσαμε για τον Πίντο, ο οποίος άφησε τον Ατρόμητο σ' ακρία του Λουτρού για την Σταντάρ Λιέγης και τώρα ο Ατρόμητος έχει μπει σε μια διαδικασία να βρει γρήγορα προπονητή, αλλά όπως μας είπε ο Νίκος, κάθε εμπόδιο για καλό. Πάμε τώρα, Νίκο, να σε ρωτήσω λίγο για τον Ολυμπιακό. Εάν ανησυχείς, ανακοίνωσε τον Χάση. Ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί κάποια μεταγραφή. Ακούγεται ότι ο Ολυμπιακός στον πρώτο προκριματικό, δηλαδή τέλη Ιουλίου, μάλλον θα πάει ως έχει, γιατί και οι πρωτοκλασσάτοι ποδοσφαιριστές είναι σε διακόπες και λοιπά, δηλαδή διαπραγματεύσεις μάλλον για τα μεγάλα ονόματα θα ξεκινήσουν λίγο πιο μετά. Δεν ξέρω, κοίταξε, να δεις, το θέμα είναι το εξής, ότι το έχει πει και επανειλημμένος ο Γιάννης ο Πολυκαντήριωτης. Και είναι έτσι. Είναι φοβερός μέγας Ολυμπιακός, επιχειρήσει όλα αυτά, πάει άριστα. Και από την άλλη πλευρά, να είσαι από μικρό παιδί Ολυμπιακός, έχει τον εγωισμό και θέλει να χτυπήσει το 8ο και μετά και συνέχεια, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος όλος Ολυμπιακός, 5 εκατομμύρια είναι Ολυμπιακοί σε όλη την Ελλάδα, 6, πρέπει να έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη, τον Ολυμπιακό τον θέλει μεγάλο, τον θέλει πρωταγωνιστή
και τον θέλει να πάρει και το 8ο συνεχόμενο. Και όπως είπαμε, είναι κομβικό αυτό το 8ο, γιατί με το που το πάρει το 8ο συνεχόμενο, μένει στην ιστορία. Δεν θα το σπάσει κανένας, ούτε θα το φτάσει, ούτε σε 100 χρόνια. Λοιπόν, εκτός αυτού, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θέλει να είναι δεύτερος. Θέλει και αυτός να πρωταγωνιστεί. Ναι. Δηλαδή, θα έχει έτοιμα τα σχέδιά του όλα σωστά που κάνεις και θα χτυπήσει τις κατάλληλες μεταγραφές, τους κατάλληλους παίκτες που χρειάζεται ο Ολυμπιακός. Του έχει πει και ο προπονητής, ξέρει αυτός έτσι όλα πώς θα ενεργήσει και από την άλλη πλευρά περιμένει. Σου λέει τώρα, μπορεί να του έχουν πει ότι η αγορά τώρα, αυτή τη στιγμή, τώρα 20 μέρες, θα είναι όλα full προγόρα. Ή εκεί τα ετοιμάζει, θα τα κάνει, να έχει πλήρη εμπιστοσύνη ο Ολυμπιακός. Δεν αφήνει τον Ολυμπιακό ποτέ. Πάντως έτσι, σε θέσεις ναι, ακούγεται ότι θα πάει για στόπερ, ναι, για οχτάρι, ναι, για σέντερφορ, σέντερφορ οπωσδήποτε, και για δεξί εξτρέμ. Μεγάλη δουλειά. Που σημαίνει ότι αριστερά μάλλον ή ο Μάριν που λογικά περιμένουν παραπάνω ή ο Σεμπά που εξυπηρετεί και άλλες δουλειές. Πάντως αυτές τις μεταγραφές θα τις κάνει. Ναι. Και θα φέρει για να ξεσηκώσουν και τον κόσμο. Mm-hmm. Το βλέπω δηλαδή αυτό. Εχθές έβλεπα, τώρα που θυμίσαι στο εξέμα, για μια γκολάρα ο Ντουλμάζ έξω. Ναι, το έχουμε, τα δούμε, ναι. Ναι, φοβερός. Έχει βάλει φοβερό. Ναι. Λοιπόν, και θέλω να σου πω ότι αυτά είναι, θα τα κάνει οπωσδήποτε ο Μαρινάκης. Πάει ο Ολυμπιακός ο κόσμος να κοιμάται ήσυχος. Δεν τον αφήνει με τίποτε. Και ο Ντουλμάζ. Έχει μετά και επιτελείο φοβερό. Mm-hmm. Είναι Καραπαπάς, είναι Βρέζος, είναι ο Κουντούρης στον αστέχνη, είναι ο Θοδωρίδης. Με αντιπρόεδρος εκεί έχει, δηλαδή οι άνθρωποι του, δηλαδή Βρέτζος, Καραμπαμπάς και Κουντούρης στον αεραστέχνη είναι έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα σε κάτι άλλο όμως, γιατί χθες χαμογέλασα εγώ. Ναι. 51-66 μέσα στο ΣΕΦ, ο Παναθηναϊκός πήρε το πρωτάθλημα. Τι ήταν αυτό, μετά από δύο χρόνια, πώς το είδες? Εγώ είδα μετά από χρόνια ένα φοβερό, να μπορούν τα παιδιά του Ολυμπιακού να αποδώσουν τίποτε. Mm-hmm. Από Σπανούλη μέχρι τον οποιονδήποτε. Τίποτε, ρε παιδί. Ναι, δεν ξέρω τώρα πώς μείνανε, τι μείνανε, τι έγινε, τι φταίει κτλ. Και είδα ένα Παναθηναϊκό ολοκληρωμένο, τρομερός, με δυνάμεις, με ταχύτητα. Έχει πάρει και παιχταράδες εδώ που τα λέμε. Ναι. Και δεν στέκει αυτό που λένε μερικοί. Παίρνει Έλληνες ή μην παίρνεις εδώ. Εδώ το θέμα είναι παγκόσμια στο ποδόσφαιρο, ποιος γίνει πρωταθλητής Ευρώπης, ποιος γίνει πρωταθλητής στην Αγγλία. Εδώ οι Εγγλέζοι πήρανε, λέει, το στην Βραζιλία K20. Πού είναι έναν Εγγλέζο παιχταρά, δεν βλέπω. Mm-hmm. Θέλω να σου δώσω να καταλάβεις ότι παίρνει η Τσέλσι, το πάρει. Πώς θα πάρει? Θα πάρει, θα παλέψει, θα πάρει παίχτες, θα κάνει. Η Άρσεναλ, η άλλη Λίβερπουλ δεν παίρνει εσύ, θα τραβιέσαι εκεί όπου είσαι. Είναι με δύο, το πολύ, τρεις στην εντεκάδα Άγγλους. Ε, βέβαια. Η Λίβερπουλ, γιατί η Άρσεναλ και η Τσέλσι έχουν έναν. Έναν. Λοιπόν, θέλω να σου πω, ποιο θα το σηκώνει είναι. Δεν έχει, ποιοι παίζουν, ορίστε. Η Ρεάλ Μαντρίτης, ο Γάλλος, ο Μπεζεμά, ο Πορτογάλος, ο άλλος, ο άλλος, ο ξέρω εγώ, ο Μπέιλι, ο Μόντρις Κροάτης, Κασεμίρο, Βραζιλιάνος, Μαρσέλο Βραζιλιάνος, ο Κρός, όλοι, θέλω να σου πω, χαμός γίνεται. Δεν υπάρχει, κοιτάς στη Ρεάλ Μαντρίτη, σηκώνει τα τρόπαια, πήρα 15, πήρα 10, έκανα, έρανα, αυτά μετράνε. Mm-hmm. Τι να λες, έχω Έλληνα, έχω Εγγλέζο, έχω εκεί και δεν μπορεί να πας στενά. Ο Έλληνας, ο καλός, καλά στον κόσμο. Βγαίνει ο Πιτσιρικάς, τώρα ο Δόνης. Ναι. Να τον ευουτήξει αυτό, να μακάρι θα τον βλέπουν εκεί στην προπόνηση, θα κάνει τέτοια πράγματα, παπ, τον φτιάξει. Θέλει να παίξει, πετάγονται. Άρα και στο μπάσκετ σου αρέσει η ταχύτητα, έτσι, δηλαδή ναι. James, Rivers. Ναι, ναι. Και ήταν και, το παλεύει, είναι καλός ο πονητής αυτός στο μπάσκετ, Πασχουάλ. Ήταν καλός ο πονητής, mm-hmm. πέταγε αυτούς που έπρεπε μέσα, ποιον θα βγάλει, ποιον θα βάλει γρήγορα. Καλό κουτσάζισμα, έξυπνο. Και έχουν πάρει παιχταράδες, δεν είστε έχουν. Τι έχουν, τον Τζέιμις, κάτι άλλο, έβλεπα τους ψηλούς, τον Σίγκλετον, κάτι άλλο, όλοι οι ξένοι, τρομεροί, πώς θα πας. Σπανούλης, εντράξεις. Σπανούλης, μεγάλο πρόβλημα, νεκρός.
νεκρός. Και έχουν και αυτοί το Τζέμις, ένα καλό παιχτάρα. Ναι, νεκρός, τίποτε. Σφαιρόπουλος. Δεν τράβηξε. Ενώ όλα τα χρόνια πήγε, να λέμε, τώρα έχει πάρει λίγος. Πρωταθλήματα, τώρα, έχασε αυτό. Τι έγινε. Είδα και τον Ολυμπιακό, τι κουρασμένο, σαν απροπόνητο δηλαδή. Μιλάμε για φοβερά σκασμένος, πράγματα. Φοβερά πράγματα. Αυτό που λένε για κούραση. Κούραση που αλλά και αυτό δεν πρέπει ο προπονητής να το διαχειρίζεται. Βέβαια, ναι μόνο, τι κούραση να έχουν. Έχουν παίχτες, κάνεις αλλαγή, μπαίνεις 3 λεπτά, μπαίνεις 6, 7, 8, δεν βλέπω. Είδα πλέον ότι Πασκουάλ έκανε μια κατάσταση φοβερή. Όλοι τους ήταν ο ένας καλύτερος από τον άλλον. Το παλέψανε και το φέρανε να το πάρουν μέσα στο ΆΚΑ που ήταν μέσα στο Καραϊσκάκι, ας πούμε, να το πάρουμε έτσι. Ήταν μεγάλη δουλειά. Δηλαδή πρέπει να προβληματιστεί ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, Κωστή. Εγώ προτιμώ να δω ταινία με τον Κωνσταντάρα παρά έλα τώρα, έλα, σύχαμα, είσαι τελικός ήταν. Πέμπτος τελικός ήταν. Εγώ τη δεκαετία του 80, όταν το μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη ήταν σε άνθηση μεγάλη, δηλαδή πλάκωσε ο Γκάρης, πλάκωσε ο Γιαννάκης, πλακώσαν όλοι εκεί, ο Βεζιρτζής δίνα λεφτά, τα κόμματα. Εμείς να πω, βλέπουμε στιγμιότυπα από Κωστά, να πω. Εγώ ήμουνα δυσαρεστημένος. Γιατί έβλεπα δεκαετία του 80 το ποδόσφαιρο, το κέρδιζε το μπάσκετ σε δημοτικότητα. Κάθε σχολείο 10 μπασκέτες και δημιουργήθηκε πρόβλημα την δεκαετία στο ποδόσφαιρο. Το Ολυμπιακό τώρα, εγώ κάθισα το εδώ, μου κάνει εντύπωση, 4 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι σε αγώνα μπάσκετ, ήταν τόσο κακός ο Ολυμπιακός που δεν πιστεύαν οι Ολυμπιακοί ότι μπορεί να γυρίσει το παιχνίδι και φύγανε. Σε αγώνα μπάσκετ, άντε να φύγει στο 2-0, στο 85, παίζει και εκεί πάλι δεν φεύγεις. Γιατί εγώ 2 φορές έφυγα σε μάτς που ήταν 2-0, στη Ντούμπα ΠΑΟΚ Παναχαϊκή, και έγινε 2-2. Και γύρισα πίσω με τον Πίχασεκ τότε και τα σπάσαν οι παοξίδες. Μια άλλη φορά ήμουνα καλαμαριά Λάρισα, έγινε 2-0 στο 85, λέω να ξεφύγω, να πάω να ξεπαρκάρω, 2-1, 2-2. Και στο μπάσκετ 4 λεπτά μου κάνει εντύπωση ότι η φύλαβλη του Ολυμπιακού ήταν μεγάλο στο χρόνο. Φαινόταν το πράγμα, οπότε σου λέει... Αυτό θέλω να πω, δεν πιστεύαν σε τίποτα. Σου λέει δεν γυρίζει με τίποτα αυτό. Αυτή ήταν η δυσάρεστη εικόνα του Ολυμπιακού. Εκείνο ήταν το που μας έκανε εντύπωση. Και ξέρεις τώρα, εμείς στη Θεσσαλονίκη είμαστε φτιαγμένοι με τον μπάσκετ. Είναι μπασκετική πόλη. Κάθισε πολλοί κόσμος να το δει. Χιλιάδες κόσμος. Και στοιχήματα και αυτά και στο προπό. Και διήστανται οι απόψεις. Και ποντάραν στον Ολυμπιακό λόγο έδρας, άλλοι στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, παρακολουθούμε μπάσκετ. Μην κοιτάς εμένα που δεν μ' αρέσει. Εσείς η εξαίρεση δηλαδή. Μόνο αλλά δεν είναι. Δηλαδή το είδανε και μας έκανε εντύπωση ότι ο Ολυμπιακός τα πολύ κουρασμένος λέγανε οι μπασκετικοί τώρα που άκουγα εδώ δεν είχαν ενέργεια κτλ. Το δώσαν πολύ στην κούραση παρά στο τόσο καλό το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Αλλά ποτέ δεν πιστεύαμε ότι 4 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το μάτς ότι θα φεύγαν Ολυμπιακοί. Αυτή ήταν η άσχημη εικόνα. Επίσης, άσχημη εικόνα ήταν τα όσα συνέβησαν στο τέλος με τις κροατίδες κτλ. Στα σύν είναι ότι δεν είχαμε γκρίνια για τη διαιτησία που στο μπάσκετ συγκριτικά με το ποδόσφαιρο έχουμε πιο πολύ γκρίνια. Είναι πιο υποκειμενικό. Με έσπρωξε, δεν σε έσπρωξε, ήταν φόλ, δεν ήταν φόλ. Τώρα είδαμε ότι ακόμα και ο Ολυμπιακός δέχτηκε την ανατορότητα του Παναθηναϊκού σε αυτούς τους τελικούς. Κοίταξε, να δεις, είναι άλλη πάστα. Είναι του μπάσκετ. Μπασκετική, μπασκετμπολίστες. Όχι. Η διοίκηση. Τον Ολυμπιακό που τον έχω. Αγγελόπουλη. Αγγελόπουλη. Είναι άλλη πάσα, άλλων τόνων και άλλη δύναμη ο Μαρινάκης. Ναι. Ο Μαρινάκης δεν αφήσει ποτέ τέτοια ιστορία. Δηλαδή θα κάνει τα δύνατα δυνατά να γίνεται ντέρμπι μέσα έξω και ειδικώς μέσα στο Καραϊσκάκι. Είναι δηλαδή, είναι αυτοί που λέμε γεννημένοι νικητές. Καταλάβεις τι γίνεται. Έχει μεγάλο μερίδιο εκεί στο μπάσκετ και ο Γιαννακόπουλος. Ναι. Είναι σκύλος αυτά. Είναι από πάνω. Όλα. Στον πάγκο δώστε, κάνω, πριν παίχτε το, κάνε το. Δηλαδή μπήκε φουλ. Ενθουσιάζει, ναι. Έψε, δεν ξέρω, καταστάσεις και τα λοιπά. Mm-hmm. Παράγοντες έτσι έπλανε. Ναι. Τα λέμε καθαρά. Το κρατάω αυτό, λοιπόν. Γιατί θυμάμαι το τι είχε ακούσει
όταν μετά τον αποκλεισμό από τη Φενέρμπαχτσε είχε πει γυρίστε με το Πούλμαν πίσω και τι χαμός είχε γίνει τότε και πώς έφτασε Ιούνιος και πανηγύρισε μέσα στο ΣΕΦ. Έτσι. Έξω λέει με τα πόδια θα πάτε να κάνετε και πιάσε. Τόπο, πάτε και τα λεφτά, κάνετε και λυσάξαν όλοι. Mm-hmm. Και ήταν όλοι, όποιον έβαζε πέταγε μέσα. Ναι. Παίζει, λοιπόν. Πρέπει να είσαι, είναι, γι' αυτό έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη και το λέω σε όλους τους Ολυμπιακούς, Μαρινάκης, για τον Ολυμπιακό, λέμε, ναι, ναι. Εντάξει, είναι ο μεγαλύτερος πρόεδρος όλων των εποχών που θα περάσει. Και μην πας μακριά, πέρσι και που έγινε το στραπάτσο με την ομάδα του Ισραήλ που άφησε έξω τον Ολυμπιακό, πράγμα. Μέσα σε μια μέρα είχε φύγει ο προπονητής, είχε φύγει το ξεσκαρτάρισμα. Πρέπει τις αποφάσεις τις θα τις παίρνει σε... Έτσι σε ταχύτατο ρυθμό και λοιπόν, τα φτιάχνει. Όπως πήρε και το αεροπλάνο να πάει να φέρει τον Βαλβέρντε τότε και όταν, ναι, ναι. Ακόμα πιο δύσκολο τότε ακόμα γιατί ήταν όταν πρωτοαναλάμβανε. Πρώτη μέρα. Ναι. Δηλαδή είναι, μιλάμε τέρμα. Γιατί τότε, σου θυμίζω το 10, ήταν η πολυμετοχικότητα που είχε πάρει ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα. Αναλάμβανε από τον Γκόκαλη και σου λέει αν δεν το πάρω τώρα... Τέρμα. Και κοίτα τι έκανε. Πήρε 7 συνεχόμενα. Μιλάμε τώρα ο μεγαλύτερος πρόεδρος όλων των εποχών, Μαρινάκης, τέρμα. Λοιπόν, πάμε εμείς να δούμε τον απόϊχο και το ρεπορτάζ από την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο μπάσκετ από τον Παναθηναϊκό και επιστρέφουμε. Ο Παναθηναϊκός μιμήθηκε τη σεζόν 1998-1999 και επικράτησε εύκολα του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ με 51-66, κατακτώντας το 35ο πρωτάθλημα στην ιστορία του. Οι Πειραιώτες έπαιξαν πολύ άσχημο μπάσκετ, ειδικά στην επίθεση, τους δεν μπόρεσαν να ελέγξουν το άγχος τους. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός ήταν καθολικά καλύτερος στο παρκέ από τα 5 λεπτά και μετά. Οι Πράσινοι βρήκαν ρυθμό πίσω από τα 6-75, έχοντας 10 εύστοχα τρίποντα και πανηγύρισαν τον double. Talking about the game, I think after the first minutes that Olympiakos play very clear, better than us, the first 5-6 minutes. After that, minute by minute, we had the control of the game. We played excellent defense and very good offense. And this is why today we finished this championship like this. Μιλώντας τώρα για το παιχνίδι, στα πρώτα 5-6 λεπτά ο Ολυμπιακός ξεκίνησε καλύτερα το μάτς, αλλά εμείς λεπτό με το λεπτό και όσο περνούσε η ώρα παίζαμε καλύτερα, εξαιρετικά στην άμυνα, εξαιρετικά στην επίθεση και έτσι ήρθε ο τρόπος με τον οποίο τελείωσε το παιχνίδι. Είναι μια δύσκολη στιγμή για μας, γιατί χάσαμε το πρωτάθλημα στην έδρα μας. Είναι μια στιγμή που δεν θέλαμε να τη ζήσουμε, είναι μια στιγμή που θέλαμε να είμαστε εμείς οι νικητές. Πιστεύω ότι φάνηκε αυτό στο γήπεδο, ότι προσπαθούσαμε, αλλά νομίζω ότι δεν μπορούσαμε. Φάνηκε ότι δεν μπορούσαμε. Και δεν μπορούσαμε γιατί ενεργειακά ήμασταν άδειοι. Σε μια βραδιά που όλα κύλησαν ιδανικά για τον Παναθηναϊκό, όλοι μπορούν να χαρακτηριστούν διακριθέντες. Ο Νίκ Καλάθης ήταν για άλλη μια φορά στην πρώτη γραμμή με 12 πόντους, 4 rebound και 3 assist. Ενώ και ο Μάικ Τζέιμς είχε 11 πόντους, 10 rebound και 6 assist. Εντάξει, πάντα έχει σημασία το πώς τελειώνεις μια χρονιά. Πιστεύω ότι σε όλη τη σειρά παιχνίδι με το παιχνίδι παίζαμε καλύτερα. Είχαμε πιθανότητες να κερδίσουμε τα παιχνίδια όλα στο ΣΕΦ, στο ΆΚΑ τα κερδίσαμε. Και σήμερα τα καταφέραμε, φανήκαμε έτοιμοι και ψύχρεμοι στα τελευταία λεπτά και είμαστε πολύ χαρούμενοι που πήραμε το πρωτάθλημα. Ξέραμε ότι μπορούσαμε να κερδίσουμε εδώ μέσα, το αποδείξαμε και στα δύο προηγούμενα παιχνίδια που δώσαμε στο ΣΕΦ. Ήμασταν κοντά, είχαμε τον έλεγχο, αλλά τα χάσαμε από κάποιες λεπτομέρειες. Θεωρώ ότι το σκορ δεν χωράει αμφισβήτηση, κερδίσαμε δίκαια και θα χαρούμε το πρωτάθλημα που κατακτήσαμε. Ωστόσο, η αναμέτρηση λίγο πριν το φινάλε στιγματίστηκε από επεισόδια. Στο 1:56 πριν το τέλος του αγώνα, η ρήψη αντικειμένων και οι κροτίδες στον πάγκο του Παναθηναϊκού οδήγησαν στη διακοπή του 5ου και τελευταίου τελικού της Basket League. Οι διαιτητές ζήτησαν την εκένωση του γηπέδου και όταν το ΣΕΦ άδειασε μετά από περίπου μισή ώρα, συνεχίστηκε ο αγώνας με διαδικαστικό καθαρά χαρακτήρα. Δείξαμε χαρακτήρα, δείξαμε ψυχή. Ήρθαμε, πρέπει να είχαμε κερδίσει και τα προηγούμενα παιχνίδια μέσα στο ΣΕΦ. Το κινητό προς. Σήμερα όμως δεν γινόταν διαφορετικά. Ήμασταν αποφασισμένοι και ήρθαμε και κερδίσαμε. Τώρα όσον αφορά ότι γίνανε εκτός αγωνιστικού χώρου, ελπίζω να μην εφαρμοστεί ο αθλητικός νόμος, ελπίζω να μην τιμωρηθεί ο Ολυμπιακός, γιατί εμείς γουστάρουμε να ερχόμαστε να τους κερδίσουμε εδώ μέσα.
Όπως ήταν αναμενόμενο, αμέσως μετά το ματς, τα ξημερώματα, η αποστολή του Παναθηναϊκού γνώρισε την αποθέωση από 15.000 φιλάθλους που συγκεντρώθηκαν στο ΆΚΑ. Καπνογόνα και συνεχή συνθήματα συνέθεσαν το σκηνικό με το σύνθημα για το πρωτάθλημα του 99 να έχει την τιμητική του. Λοιπόν, καλύψαμε και τον μπάσκετ. Ναι, μην ξεχνάει ο κόσμος. Ξεχνάμε, γιατί τώρα είναι καλοκαίρι όλα που τρέχουν. Το ρότερο διαγνωστικό κέντρο Λιάσης Νικόλαος Μαρούση, πέραντα από το γυροκομείο, κοιτάς, αρτηρίες, ξαπω κοντά για εγκεφαλικά, αορτή καρδιάς, όλα, ό,τι θες, νεφρά πράγματα. Μην το ξεχάσετε, είναι το καλύτερο, ένα από τα καλύτερα και στην Ευρώπη. Σας το λέω εγώ. Λοιπόν, προσέχετε όλα αυτά, όπως και τα μάτια στη θάλασσα, ραλάτος οδηγίες, ραλάτος. Λοιπόν, ο λόγο έχουμε το γίγαντα τον Κοκκόνη, καρδιολόγο χλωροκώστα ασύλληπτος και άλλους θα πούμε και τα λοιπά, αλλά αυτή είναι για το διαγνωστικό κέντρο, είναι φοβερό. Κώστα, πες το. Τώρα, οφθαλμίατρο το καλοκαίρι, γιατί πας για την παραλία, για να... Μπράβο. Να κοζάρεις κοπελιτσές, όχι. Ωραία, Κωστάρα. Εγώ πάω τώρα... Σε μεγάλη φόρμα είσαι, Κώστα. Το πρωί κάνω 5 χιλιόμετρα, πάω. Από το Μέγαρο Θεσσαλονίκης μέχρι το Μακεδονία Παλάς είναι 2,5. Και 2,5 είναι 5. Ωραίο. Φεύγω με τα πόδια, ανεβαίνω τη Μαρτίου, στα 500 μέτρα είναι το γυμναστήριο box. Τραβάω που λες το σάκο, ο δάσκαλος κάνει αυτό και τα λοιπά, κάνω 5 δίλεπτα. Να. 5 δίλεπτα. Δηλαδή, ελεύθερα. Τραβάω μετά κοιλιακούς, ραχαίους και τα λοιπά και κάνω μπάνιο. Αυτό θα το κάνω όλο τον Ιούνιο. Μετά θα μπούμε σε ειδικά προγράμματα, σπάρινγκ και τέτοια. Ο Νίκος το καλοκαίρι όμως πάει και κολυμπάει εκεί σε ένα ωραίο μέρος. Α, με τα βατραχοπέδιλα. Σε στη Ρουμπιρόζα. Ποιο είναι το μέρος της προπόνησης του Νίκου? Ο Νίκος που πάει. Ρουμπιρόζα, Ρουμπιρόζα. Ναι. Πρόσεξε. Αλλά ακόμα καιρός. Φοβερό μαγαζί. Ναι. Θόδωρος, Χρήστος, Γιάννης και Σταμάτης, η τετράδα που έχουν μαγαζί. Παναθηναϊκή. Στον Άλυμο. Ναι, απίθανη. Απίθανη. Παναθηναϊκή. Και είναι φοβερό. Έχουν βαφτίσει αγάμους, ιστορίες. Είναι απίθανο το μέρος εκεί. Αυτά τα παιδιά. Θόδωρος, Σταμάτης, Χρήστος και Γιάννης. Λοιπόν. Είναι φοβερή Ρουμπιρόζα, Άλυμος. Πάμε τώρα στα ξένα. Μας είπε νωρίτερα ο Νίκος για τον γκολ του Ντουρμάζ. Είναι το μάτς Σουηδία-Γαλλία 2-1. Πρώτος όμιλος. Εδώ είναι το 0-1 του Ζηρού. Είδες τη κολλάρα μαζί. Πώς το πιάσε. Όλο χαρέσαν ο Ντεσάμ. Και μετά από λίγο τον καρδόσαν. Ήρθε ο Ντουρμάζ ο 43 να εσωφαρίσει σε 1-1. Εδώ κοίτα. Εδώ κοίτα. Κοίτα το πώς το με το, με τη, με το, με, ναι, με τη μία. Πολύ ωραίο. Και παίζει και δεξί και αριστερό. Εξέρω. Με το αριστερό. Και εδώ είναι τον γκολ από τη σέντρα του Ιβόνε. Τι γίνεται κύριε. Για να δικαιωθεί ο Νίκος μας λέει ότι ο τροματοφύλακας δεν πρέπει να παίζει πολύ έξω γιατί είναι θέμα χρόνου να το πληρώσει. Να γίνει το λάθος. 4-4-2 κλασικό η Σουηδή. Με Φόρσμπεργκ Ντουρμάζ. Ανεβήκανε πολύ. Ντουρμάζ παίζουν καλά. Και ο Γιώχασον Τσάικ, Ναι, ναι, βασικός και αυτός. Βασικός, βασική, αυτός, είναι μεγάλη δουλειά. Τον Λίντελοφ τον πήρε η Manchester United. Ποιον? Το Σουηδό το Στόπερ, το Λίντελοφ. Λίντελοφ, τον πήρε ο Μουρίνιο. Το πήρε? Ναι. Α, καλώς, Λοιπόν, κλασικό 4-2-3-1 του Ντεσάμπ. Ναι. Παίζει ο Γκρισμάν πιο πίσω λίγο από τον Ζηρού. Έτσι, ή γίνεται και 4-4-2 αυτό. 4-4-2, ναι. Γιατί είναι ο Παγί ωραίος. Ο Σισοκό έρχεται δεξιά, αριστερά, όλος και μένει ο Γκρισμάν με το Ζηρού, έτσι. Μεντί και Σεντιμπένε τα δύο ακραία μπακ της Μονακό, ο Κοσιελνή της Άρσεναλ, ο Βαράν της Ρεάλ και αυτό είναι γρήγορο κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Καλή ομάδα, ναι, αλλά την πατήσανε. Δεν έχει λίγο τσαμπουκά νομίζω, δεν έχει λίγο... Λοιπόν, ο Μεντί
Ναι. Πού μάρκαρε εκεί τώρα. Στον Γκολές. Ο Νίκος τώρα, άμα ήταν προπονητής εδώ, θα τον κρέμα για τον μπακ. Σου λέει ο άλλος εξτρέμ κλείνει, τον αφήνει αφύλακτο να κοντρολάρει, να πλασάρει τόση ώρα. Βέβαια. Λοιπόν. Όπως λέει ο Νίκος, πρέπει να πατάει ο εξτρέμ περιοχή και ο μπακ πρέπει να γίνει στόπερ. Άμα κάθεσαι στη γραμμή, για το, ναι, εκεί πέρα. Για το αριστερό μπακ, λέει το Μεντί, που δεν έκλεισε το ντουρμάν. Ναι, δεν έκλεισε. Λοιπόν, 0-3 η Πορτογαλία, την Λετωνία, τα πάμε αναόμιλο τα πιο σημαντικά μάτια για οικονομία χρόνου. Ο Ρονάλντο με πατημένο γκάζι συνεχίζει εκεί να σκοράρει. Στο 41 έκανε το 0-1. Κάνει γκολ. Κάνει γκολ από παντού. Κάνει γκολ από παντού. Στο 63 έκανε το 0-2. Και τα τρία τα έκανε. Το τρίτο το έκανε ο Αντρέ Σίλβα. Της. Ναι, εδώ είναι το 0-3. Λοιπόν, Σπόρτη Λισαβόνας. Ωραία. 4-4-2 με τον Γκόμες της Μπαρτσελόνα που θα φύγει. Αυτός τώρα, Γιάννη, Νίκο, ο Ρονάλντο έτσι όπως παίζει, ξητός πιο πολύ στην περιοχή μέσα. Ο Ρονάλντο, ναι, χώνεται. Είναι 37 ετών μπορεί να πάει, έτσι όπως είναι. Δηλαδή δεν παίρνει μεγάλες διαδρομές να μπει απ' έξω μέσα, να πάρει το ένας με ένα κτλ. Την περιμένει τώρα. Πιο πολύ, ας πούμε, είναι να το τη φέρουν έτσι. Κοίτα, βλέπω. Είναι έξυπνος, γυρνάει. Λέτε. Πάει εξτρέμ, ναι, παραμύθι δεξιά και μετά ό,τι γίνει μέσα. Ναι. Έχει μπει μέσα. Λοιπόν, το Βρετανικό ντέρμπι. Το έχουμε πει αυτό. Αυτό το έχουμε πει. Όλοι οι προπονητές αυτοί. Δεν έχουμε κανέναν εγώ. Όταν παίζεις με αυτούς και με τη Ρεάλ, θα πιάσεις, πας στη Σία Μάντο Μάντο Ρονάλντο, παίζεται εύκολα με τους υπόλοιπους δύο, Μπονούτσι, ξέρω εγώ, και Ελλήνη, ο Μπεζεμά, και θα πιάσεις και τον Ίσκο. Αυτοί πρέπει να παίζουν Μάντο Μάντο από τη σέντρα και στην αμυνά σου. Το δε Ρονάλντο τίποτε εξτρέμ, θα πάει ο γρήγορος, ο ταχύτατος, ψηλός, και επί ένα μήνα αυτή την τρίπλα κάνει, μην του κάνεις μπέναλτι. Δηλαδή πρέπει να αξιοποιείς σε ένα τέτοιο στυλ το Βαράν. Έχει μεγάλη ταχύτητα. Μπαντού φύγει. Ναι. Με τίποτε. Μην του κάνεις μπέναλτι. Άστον. Έχει την μπάλα σου, τάρε πάνω σου. Να είσαι όμως πολύ κοντά, να είσαι ένα χέρι απόσταση. Να τον σκοτώσει. Ένα χέρι. Δηλαδή, οπότε αν σου τάρει θα χτυπήσει πάνω σου. Να στην κάνει δίπλα, κλείνεις. Το Βαράν. Μπάλ τώρα να τον κυνηγάει, γιατί ο Ράμος αυτή μπορεί να του φύγει στην ταχύτητα. Ο Βαράν είναι σύμφωνος. Αλλά θέλει κάτω να τον εμάτης. Να μην κάνει τα απέναντι και να μην τρώει τις προσποίησεις. Επειδή θα του κάνει σπασίματα με τη μέση του ένας-ένας, μην τον αντιάσει. Αλλά θα έχει βοήθεια εκείνη την ώρα. Αν πλησιάζει μέσα στην περιοχή κτλ. Αυτοί αφήνουν ανεξέλεκτο τον Ίσκο να κάνει ό,τι θέλει. Ανεξέλεκτο τον Ρονάλντο, όλες οι ομάδες κοιτάνε. Χάνουν 3-1, ξέρω εγώ, η Σεβίλη ή άλλο, ευχαριστημένοι τρίχες. Δεν φάγαμε 5. Σωστό. Τίποτα. Τις καλές ομάδες πρωταθλητριών πρέπει να τον σβήσει στο Ρονάλντο. Ρε παιδί μου, θα παίξεις ένας με ένας, θα πάρεις κρυφά και αυτό το πρίμα από το μισθό μου, εγώ θα του λέω. Πάρεις αυτά, τον σβήσεις. Δεν ακουμπείς την μπάλα. Μην κάνει γκολ. Άσε. Τώρα εγώ αντιβρώ την άκρη με τους άλλους, με τον Μπεζεμά και με τους άλλους. Αυτός. Ο Ίσκος να εξουδετερωθεί, όποιος μπει δεκάρι, ο Χάμες, ο Ροντρίγκες, πιο αργός από τον Ίσκο, τον σβήνεις, πάει. Το man to man, εντάξει υπόψου, μπορεί να εξουδετερώσει ένα παίχτη και να διαλύσει το οικοδόμημα και μια σωμάτους. Ναι. Δηλαδή, αν πιάσει τον Ρονάλντο, μπορεί να δεινοπαθήσει, άλλος να κάνει γκολ. Αυτό το παίζουν ζώνη. Όπως λέμε στο στρατό στις μάχες, άμα φας το στρατηγό, μετά αυτός φεύγουν όλοι οι άλλοι. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Γιατί μπράβο. Καταρακώνεται το ηθικό. Έτσι. Και στην μπάλα κιόλας. Είναι πράγματα αυτά τώρα. Σε παίζει, σαλονίζει, σας ξεφτιλίζει, τα παίρνει όλα και κάθεσαι. Τι ο Ντεσάν, δεν μπορεί να παίξει ένα παίκτη man to man. Και με βοήθειες από πίσω. Δεν μπορεί να παίξει man to man άλλον ένα τον Ίσκο από τη σέντρα και κάτω. Αν πάει στην περιοχή του, άστον, εδώ θα τον περιμένει. Εδώ. Ναι. Όπως πας στο σύνταγμα και λες, θα περάσει ο ηλεκτρικός να με πάρει να βγω στο φάλιρο.
Έτσι θα τον περιμένεις. Λοιπόν, δεν είναι αυτοί οι προπονητές. Μεσουρανοί σαν οι προπονητάρες, Μπεαρζότ. Και πήραν παγκόσμιου τίτλου. Ήταν πάνω στην τακτική και στην λεπτομέρεια. Είχε καλούς παίχτες ο Σαντάνια, το χάσε. Του έκανε τρία γκολ ο Ρώση, γιατί έπαιζε Λουιζίνι, Όσκαρ, Ζόνι. Κάτσε στη μέση και έμπαινε στα δίκτυα. Και έμεινε στην ιστορία ο Ρώση. Λοιπόν. Σας τα λέμε ρε παιδιά, να τα ακούτε και να το καταλαβαίνετε. Το 1970 ήταν, 70 μου φαίνεται. Λίγο 82. Ναι. Το 82. 82. Ο Όσκαρ να πιάσει το Ρώση και πίσω ο Λουιζίνιο με Λεάνδρο και ένα καλό μπακαριστρά τζούνιορ που είχανε και αυτοί τον παίζαν το Ρώση στη μέση. Καθότανε και ο Ρώση, εδώ κοιτάξτε τον πίνακα, εδώ, ο Λουιζίνιο και ο Όσκαρ εδώ, του πετάγανε την μπάλα εδώ, από τη σέντρα, τίποτα, τρία γκολ της έκανε σε αυτούς τους δύο. Μα του μέρε Όσκαρ και εσύ Λουιζίνιο πίσω. Λεάντρο κλείνεις, έρχεσαι εδώ ο Σαλντάνια. Νόμιζε ότι έχω τον Νέντερ, έχω μπροστά τον Ζίκο, έχω τους παιχταράδες. Και θα καθαρίσεις. Αν πετάνε γκολ, έχω στα χαφ το Σόκρατες. Είχε το Φαλκάο και θα καθαρίσω. Τον διαλύσανε. Ο Μπεαρζότ τους διέλυσε. Λοιπόν, έτσι είναι. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε, Θοδωρή. Όμιλο-όμιλο, τέταρτος, Σερβία-Ουαλία, 1-1, εδώ. Και να πούμε και ένα τελευταίο για να το δει ο κόσμος, το έχουμε πει 5 φορές. Ναι. Να μας ακούσουνε, ορίστε, εδώ. Εγώ θα σας βάλω την άμυνα, εδώ. Οι Γερμανοί, Ρουμενίγκε, ναι. Ρουμενίγκε ο άσπρος, ναι. Εξωδεξιά, mm-hmm. Καπρίνη, μπακαριστερό, Σέντρεφορ Φίσερ, Στόπερ Κολοβάτης, μπάκα αριστερό Λιμπάρσκι, μαζί του ο Σιρέα. Άκου τώρα, ακούστε. Σέντρε μπακ, όχι ο πες τον... Λιμπάρσκι ήταν αριστερό εξτρέμ. Ναι, ο Σιρέα ήταν λίμπερο, ναι. Και εδώ ήταν ο Τσετίλε. Ναι. Τσετίλε. Λοιπόν, ο Τσετίλε κοντός με το Λιμπάρσκι, κοντός. Ο Κολοβάτη με το Φίσερ ψηλή και τα λοιπά. Και ο Καπρίνη με το Ρουμενίγκε, στο ίδιο μπόι. Έλεγε λοιπόν ο Γερμανός, Ρουμενίγκε πήγαινε σέντρεφορ για να βρεις άλλον στόπερ. Εδώ τι κάνουν. Χειροπέδες. Εδώ τι κάνουν. Θα αλλάξουν αυτοί. Μα ο Ρουμενίγκε άμα πάει στον Κολοβάτη, που είναι πιο γρήγορος, θα του κάνει ζημιά. Εδώ καταλαβαίνετε. Θα του πάρει την μπάλα για να μπει. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, θα φύγεις από εδώ Φίσερ, να πας εδώ. Θα σε πιάσει ο Τσεντίλε. Ο Τσεντίλε. Εσύ Λιμπάρσκι πήγαινε σέντρεφορ. Μα ο Λιμπάρσκι είναι τριπλέ γρήγορος δαιμόνιος, τον Κολοβάτη μπορεί να τον παίξει. Και αποφασίζει ο Μπεαζότ και λέει Λιμπάρσκι με Τσεντίλε. Πού πάει, εδώ, στο Περκεσί. Τι βγαίνει, ο Φίσερ εδώ, μπακ με το Φίσερ, μπακ δεξί Κολοβάτη. Στόπερ ο Τσετίλε με τον Λιμπάσκι και εδώ ήταν ο Ρουμενίκη με τον Καπρίνη. Θα πάει ο Ρουμενίκη σε τρεφόρ. Θα έρθει ο Λιμπάσκι εδώ μαζί του με τον Τσετίλε εδώ. Αυτούς τους τρεις τους διέλυσε με το Σιρέα εδώ και μπήκε στα δίδια και τους πήρε με το Ρώση το παγκόσμιο κύπελλο το 82. Ερχόμενος ήταν μέσα σχωρεμένος ο Πέσονε από τον Πειραιά. Βενετούλιας, τέλος χωρίστον, μέσα ο Διακογιάννης όλοι. Μου λέτε, άστε ρε τι λέει, ρε σήμερα το man to man διέλυσε τη ζώνη, ρε ξυπνάτε. Νικό, να ρωτήσω κάτι σε αυτό, ο Σιρέα, ναι. Ωραία, που ήταν το λίμπερο, ναι. Έκανε το διπλό μαρκάρισμα όπου πήγαινε η μπάλα στο ζευγάρι που υπήρχε ή στο χώρο. Ναι, όχι. Χώρο. Το έκανε, όχι. Δεν έμενε όχι. Εδώ. Ναι, αυτό ο Σιρέα πήγαινε εδώ. Ναι. Και μέναν αυτοί. Mm-hmm. Και κλείνει αυτός. Και επιτήρουσε αυτό. Αν παίρναγε αυτός, έπεφτε ο Σιρέα. Εντάξει. Άρα ο Σιρέα ήταν ο δεύτερος για να σκουπίζει όπου... Ναι, γιατί ο Σιρέα δεν έπαιζε εκεί. Ναι. Παγορεύεται αυτό. Ναι. Αυτός. Γιατί αν αυτός παίξει εκεί και εδώ να έρθει, δεν κάνει τίποτα. Αν τριπλάρει αυτό, ένα, δύο, τρεις, τέσσερα. Άρα ο Σιρέας λίμπερο
Ο προπονητής της Ιταλίας είχε και την κάλυψη ότι εκτός από το ζευγάρωμα που είναι man to man, έχω και το Σιρέα λίμπερο παντού. Μα έτσι είναι το λογικό. Ναι. Δηλαδή εσύ Σιρέα έχουν την μπάλα εδώ. Δεν κάθεσαι εδώ. Ναι. Όταν τον τριπλάρει να προπονεί, μην προλάβεις. Κάνεις αυτό. Αυτό και αυτός έρχεται εδώ. Και ελέγχει αυτόν. Αυτός τώρα άμα πάει εδώ, δεν τον κυνηγάει. Ναι, ναι, ναι. Αυτός πρέπει να πάει εδώ. Πάρτι. Πρέπει να πάει εδώ. Την πάρει. Εδώ θα έρθει ο Αλτομπέλη, ξέρω εγώ αμάνι. Θέλω να σου πω. Θα έρθει ο άλλος πιο εδώ. Δεν μπορεί να γίνει. Κάνει ένα βάθος αυτός. Λοιπόν, πεζόταν έτσι. Αυτοί οι τρεις αλλάζανε. Μέσα έξω. Μέσα έξω. Κοντά όμως η Μαντουμαδόρη. Και αυτός, όπως είπες, καλύπτε τους χώρους. Εδώ ήταν Νταρντέλι, ο Ριάλι και τα λοιπά. Εδώ είχε τον κοντό της Νάπολη έξω δεξιά. Σεντρεφόρ Γκρατσιάνι, έξω αριστερά Αλντομπέλι. Μετά Σεντρεφόρ Ρώση, Γκρατσιάνι. Λοιπόν, τους πήρε το παγκόσμιο κύπελο. Πάμε αυτή να δούμε. Η εξέλιξη τώρα συνεχίζεται. Ναι. Όσο αφήνεις τον Ρονάλντο να γλεντάει οι προπονητές και να νομίζουν ότι είναι εξέλιξη ο Ρονάλντο να φεύγει, να πηγαίνει εδώ και αυτός να έρχεται εδώ και να κάθεσαι. Εδώ ο Ρονάλντο μπορεί να βρει εμένα. Mm-hmm. Είμαι πιο αργός. Και να με πλακώσει από εδώ. Λοιπόν, αυτός είχε τις σκέψεις όλες ο Μπεαζόν. Είχε αυτούς τους τρεις απάνω σε αυτούς. Τους έβαζε όμορφα, ωραία, όπου να είναι όλα. Και έπαιρνε το παγκόσμιο κύπελο. Πες μου, έχεις ερώτηση. Όχι, φοβερή. Σκέφτομαι αυτό που λες για την Ιταλία με την Βραζιλία και έχω στο μυαλό μου αντίστοιχα το Real Juventus, τον πρόσφατο τελικό του Champions League. Πώς θα βγαίνανε το αν ο Αλέγκρι έλεγε κάνω αυτό που έγινε πριν από τόσα χρόνια. Μπράβο. Και βάζω σε Ρονάλντο Ίσκο, σου λέω και Μπενζεμά. Ναι, ναι, έτσι, και Μπενζεμά. Αντίστοιχα τα ζευγαρώματα, τα man to man. Ναι. Είχε Μπαρτζάλι, ναι. Κελίνη, ναι. Μπονούτσι, ναι. Τους τρεις. Και λίμπερο τι θα έβαζε. Αυτός ή θα έβαζε τον Ντάνι Άλβες. Αυτός τότε στο ένα man to man. Δεν είχε βγει το με τρεις στόπερ πίσω. Ναι. Δεν είχε βγει. Ναι. Εγώ το 70 το έπαιξα. Ναι. Δεν είχε βγει πουθενά. Ναι. Ούτε στον κόσμο, ούτε στα Εξάρια. Έτρωγα 7-0 και πήρα το, το αυτό. Από τον Μπόμπεκ το 4-3-3. Λέω τι γίνεται. Τρώω, πάει, σβήνω, με διώχνουν, με κάνουν, φεύγω από τη γειτονιά μου και παίζω 5-3-2 και κερδάω τον Άγιο Δημήτρη και πήρα μπρος. Λοιπόν, 23 χιλιάκες αρέτως ανέβηκα κατηγορία. Εδώ τότε δεν υπήρχε να παίξεις με τρεις. Τώρα έχει να παίξεις με τρεις. Το center forward τον αρπάζουνε, βλέπεις, είναι πέντε. Και σου έρχονται εδώ, σου έρχονται και τρεις χαφ. Και κρατάς δύο εδώ, τον Τιμπαλά με όποιον θες. Εδώ μέσα σε πνίγουν αυτοί, βλέπεις. Έναν τον σβήσανε, γιατί κλείνουν έτσι. Κλείνουν έτσι, έρχονται εδώ, Έχει βοήθειες, βλέπεις, είναι έτσι. Ή άμα είναι έτσι, έρχονται έτσι. Και ελέγχει αυτός. Έρχεται άλλος. Μπαίνει αυτός εδώ, τον παίρνει. Ελέγχει αυτός. Τώρα έχεις τρεις στόπερ. Τότε δεν είχες τρεις στόπερ, δεν τον βγάλε κανένα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορούσε με τους τρεις στόπερ να έχει και δύο man to man σε Ίσκο και Ρονάλντο. Βέβαια. Άμα κινούνται εδώ μέσα. Ο ένας χαφ στον Ίσκο. Άμα κινούνται εδώ μέσα. Το χαφ θα τον πάρει αυτός οπωσδήποτε. Έχει τρεις, βλέπεις, στο 5-3-2, άμα είναι εδώ ο Ρονάλντο ναι. Και πάει εδώ αυτό στον Ίσκο, τον πιο καλό, είσαι φίνος ωραίος εδώ, πάει. Όπου να κινηθεί, εδώ να πάει, τι να πάω ό,τι θες. Αυτός, ένας, δύο, τρεις, τέσσερι είναι. Θες να έρθει ένας πέντε, εδώ έχεις πέντε, έξι, εφτά. Τους καλύπτεις, άμα το παίξεις. Ή θα έβαζες μέσα Μαρκίζιο Σαχά. Άμα σβήσεις εδώ τον Ρονάλντο. Σε ένα τελικό Γιουβέντους. Το σβήσεις, ρε Αλέγκρι, το σβήσεις. Όπου να πάει, πάει. Δεν μπορεί να τον πάρει ο Παρτσάλι όμως. Όχι. Ούτε ο Μπονούτσι. Θα τον κουράσει. Ναι. Τον πετάξει έξω, μόνο μπορεί. Ο Κελί είναι μεγάλος, δεν είναι, για εκεί είναι. Ναι. Δεν μπορεί, δεν έχει. Μόνο ο Μπονούτσι. Άμα πάει εδώ, αλλά πρέπει να τον έχεις μιλήσει, να το έχεις πει για να τον κουράσει. Μην βγει με καμιά κόκκινη από το ναι, δικό. Μπορεί να τον πάει στις άκρες, μπορεί να τον πάει back, αλλά και στις άκρες να πάει. Δεν μας νοιάζει εμάς, άμα πάει ο Ρονάλντο εδώ, λέμε, και τον πάρει. Όσο πιο μακριά από το τέρμα, αυτό είναι. Τόσο εγώ καλύτερα. Πετάω, κύριε, θα μου έρθει λιγότερος γκολτζής εδώ μέσα. Έτσι. Αυτό είναι. Λοιπόν, δεν τα προλάβαμε όλα, δεν πειράζει και την Παρασκευή εδώ θα είμαστε, αλλά είναι μαθήματα. Κάτσε, έχουμε τώρα, έχουμε Κώστα μου,
στην κυρία Σβέννη. Στην κυρία Βέννη. Κάτσε. Κάτσε στην κυρία Βέννη. Ναι. Τη μητέρα του Γιάννη. Ναι. Του προέδρου μας τη γυναίκα κτλ. Μια χρυσή γυναίκα φοβερή όπως όλη η οικογένεια. Πατέρας, παιδιά, νύφες, εγγόνια. Στο Γιάννη τον αδερφό της κυρίας Βέννης που είναι στην Αυστραλία και μας ακούει τώρα. Πολλά χαιρετίσματα, υγεία. Ζήτω η Αδελαΐδα. Έτσι. Και είναι και Παοκάρα, να ξέρεις. Άντε, λοιπόν, Παοκάρα. Κλείσαμε την Παρασκευή και πάλι μαζί εδώ, να είστε καλά. Να μην την έβρισκε ο Μάνταλος, υπάρχει και το Ρωσίδης από πίσω. Άντε, μπράβο. Θα το έκανα το Ρωσίδης. Πάτησε κι άλλος. Ο Μπακ, να φύγει. Εκεί μπορεί να φύγει, παραδείγματος χάρη, ο Ζέγκα. Ο Ζέγκα να φύγει. Ναι. Αλλά το Ρωσίδης του αρέσει αυτό. Αρέσκεται, βλέπει το κενό και έφυγε. Έχει δυνάμεις. Ο Ζέγκα τα αποφεύγει αυτά. Ναι. Σου λέει, σε βρεθώ, χάσω γκολ και τα λοιπά. Να έχεις υπόψη. Και πονηρός να βγαίνει όμορφα και ωραία. Αλλά αν είχε και αυτά ο Ζέγκα θα ήταν φουλ. Να σχοράει και τέτοια. Αλλά το πιάσε ο Ρωσίδης, μπήκε. Και έκανε ωραία τη φάση. Δηλαδή μπορούσαμε να πάρουμε το μάτς εκεί, άνετα, με τον γκολ του Μάνταλου, να σταματήσει να κάνει ό,τι θέλει την τώρα. Γιατί είναι τριπλέρ και είναι το στοιχείο του εκεί που βρήκε την μπάλα. Δεν είναι ανάγκη απευθείας. Πας και απάνω, μπορεί να τριπλάρεις και τον γκολ. Δεν τον προλάβαινε ο στόπερ μετά να γυρίσει. Είχε χώρο. Ήταν εντυπωσιακή αυτή η αντεπίθεση πώς βγήκαμε τους πέντε παίκτες, αλλά όλα έχουν ξεκινήσει από το καλό κλείσιμο που είχαμε στις γραμμές μας πίσω. Βέβαια. Έτσι πάει. Ποδόσφαιρο εκεί θα πάει. Λοιπόν, κάνει μια τέτοια φάση ο μικρός, είναι μεγάλη δουλειά, πάρουν τα μυαλά τα άλλα να φουλάνε. Να δώσει ταχύτητες, ταχύτητα με την τεχνική θα του δώσει πολλά μπασίματα και πολλά ρήγματα. Είναι νέος, έκανε ένα ντεμπού, το λες και παίζει συνέχεια σου. Ελπιδοφόρο, φοβερό, άρεσε, πρέπει να δώσει και συνέχεια. Και από την άλλη πλευρά, δηλαδή, είδες τι ώρα ταχύτητα δόθηκε, γιατί είχαμε έναν, δύο-τρεις με Γρηγοράδα, το Ρωσίδης από εκεί Γρηγοράδα, από εδώ Γρηγοράδα και ο Ζέγκα εδώ. Ναι. Τώρα ο Μήτρογλου, δεν περιμένει, ο Μήτρογλου είναι εδώ μέσα, πάει. Εδώ να σου κάνει κούρσα, εδώ όταν βγήκε και έφυγε ο Πιτσιρικάς και την έδωσε, εντάξει, αυτά είναι, δεν είναι τίποτε, είναι, το θέμα είναι ότι Τζέκο, ένας, η Μπίσεβιτς 2. Mm-hmm. Πιάνιτς. Και Πιάνιτς. Και Μήτρογλου 3 δεν ακουμπήσαν την μπάλα, αυτή είναι η πλάκα. Δεν την ακουμπήσαν. Mm-hmm. Εμάς δικαιωματικά. Αλλά ο Μήτρογλου δεν έχει ταχύτητα να πάρει να κάνει. Εντάξει, τον έχεις, άστον. Να παίζει εκεί, περιμένεις να πάει μπάλα στην περιοχή. Αν το κάνει τον γκολ, έχει καλός. Αν δεν κάνει. Σπει τώρα άλλος, άσε ρε τώρα. Ποια Μπενφίκα και τρίχες τώρα. Υπάρχει Μπενφίκα Πόρτο τώρα. Και δεν υπάρχει πορτογαλικό πρωτάθλημα. Λίγα πράγματα. Mm-hmm. Και δεν τραμπάνε, δεν πάνε. Εδώ ολόκληρη Πορτογαλία και άμα δεν παίξει ο Ρονάλντο, δεν βλέπεις τι γίνεται να πούμε. Σε αυτόν περιμένουν. Αγκομαχάει. Λοιπόν, μπράβο. Θέλω να πω, δηλαδή σαν η Ελλάδα τώρα, να βάλει στην Ελλάδα μέσα τον Ρονάλντο. Ναι. Στες στο Μήτρογλου. Πέταξε. Χαλάει τον κόσμο. Πέταξε. Ή και ο Μήτρογλου μέσα, γιατί ο Ρονάλντο φορτούνιζε, οι άλλοι θα του φέρουν την μπάλα μέσα. Βγήκε αυτό ο Πιτσιρικάς. Η Γρηγοράδα δικαιωνόμαστε. Θέλει ταχύτητα. Αν ο Δόνης ήταν αργός, αλλά πολύ τεχνίτης, δεν κάνει δεν τίποτα. Έκανε. Δεν κάνει τίποτα. Άρα μας λέει η Κώστα, ο Νίκος εδώ, ότι η Εθνική πήγε καλά. Πρώτα γιατί είχε στηθεί καλά από τον Σκίμπε και πολύ δεύτερον επειδή οι 9 από τους 11 έχουν και ταχύτητα. Αυτό είναι. Βγήκε ο και μπορούν να εξυπηρετήσουν το σύστημα. Αυτό είναι. Ναι. Και βγήκαν. Τον Νίκο είναι εξής. Πες μου. Το Δόνι τον έχουμε δει και στον Παναθηναϊκό όσο έπαιξε και στον Ηρακλή τώρα με τον Παντελίδη. Όχι αυτόν. Τον σαν οχτάρι περισσότερο. Δεν είναι αυτός ο Δόνι. Ο μεγάλος το αδερφός. Δεν είναι ο Δόνι αυτός. Αυτός είναι ο Τάσος. Αυτός είναι ο Σινής. Ο Δόνις λέω. Ο Δόνις. Ναι. Ο Χρήστος. Ο Χρήστος, ναι. Ναι. Θα μπορούσε να παίξει. Αν έφτιαχνε λίγο την ταχύτητά του ακόμα. Ποιον άλλο, κάτσε. Τον άλλο, λέει, τον Χρήστο του Ηρακλή. Τον Δόνι, του Ηρακλέο μου λε. Ναι, για τον Δόνι, τον Χρήστο. Ναι, ξεχώρισε το. Το Δόνι του Ηρακλέο. Στην άκρη μπορεί να παίξει. Στην άκρη. Στην.
Στην πλευρά μπορεί να παίξει. Πού εξτρέμ? Να παίξει εξτρέμ μπορεί. Μπορεί να παίξει, ναι. Όταν μαστιγωθείς 120 φορές, στην πάρνη θα πρέπει να σε πάνε. Εξτρελαδί ρε. Ποιος δεν είδε να παίξει, είναι εξτρέμ ο Δόνης του Ηρακλείου να παίξει εκεί. Όποιος ο πονητής τον βάζει, εσύ άμα παίξει μπακ, ο Γιάννης, εγώ να το κρατήσω. Μπέρδεψε τους Δόνης, εντάξει. Ο Τάσος που έπαιξε χθες είναι... Κώστα, ναι. Έχεις πιάσει και πετάς Αρώνης, γιατί θες να πας πίσω. Τι θες να πας πίσω. Ο Δόνης αυτός που είναι στο Ηρακλή, εκεί ναι. Χαφ. Άστο. Ο Χάρη, εξά. Τώρα, για στόπερ και για τέτοια, άσε, λέει, ξέρω και πάλι, τέτοιο. Χαφ. Όχι, ρε, επειδή τον βάζουν και χαφ εκεί, άκρη. Καλά πάει του Ηρακλείου. Ναι. Να φτιάξει ταχύτητά του, μπορεί να αποδώσει, θα γίνει πολύ καλός. Αυτός εδώ έδειξε ότι έχει ταχύτητα, έχει επινοήσει, έχει όλα. Μακάρι να συνεχίσει. Mm-hmm. Αυτό είναι. Ναι. Άρα, να ρωτήσω κάτι άλλο. Στο σύστημα που μας έδειξε χθες ο Σκίμπε, ναι. Με βάση αυτά που είδαμε, ναι. Και κρίνουμε και τον Τάσο τον Δόνη για τα 20 λεπτά που τον είδαμε. Μπράβο. Μπορεί ναι. Να πετάει το παιδί, μπορεί κουφιόρα να σέρνεται. Μπράβο. Κουβεντιάζουμε για τα 20 λεπτά που είδαμε. Βέβαια. Μήπως η εθνική ήταν καλύτερη όπως τελείωσε το μάτς, να ξεκίναγε δηλαδή με τον Δόνη, την Τουπακασέτα εκεί. Δεν είσαι σίγουρος. Ναι. Μπορεί από την αρχή το παιδί να παίξει, να τον δούνε, να τον πάρει κοντά ο Μπάκετς. Τώρα ήρθε σε μια δύσκολη περίπτωση που κυνήγαγαν αυτή τον γκολ. Αφήνανε πράγματα, αφήνανε όλα. Καλή η σκέψη σου, αλλά καλύτερα έτσι που το ξεκίνησε. Γιατί μπορεί να ξεκινήσει και να μην πάει. Σωστά. Τώρα τον είδες, πήρε. Τώρα. Έγκυται στο Δόνη. Mm-hmm. Πώς θα το χρησιμοποιήσει. Θα τον ξαναπάς σε ένα ημίχρονο ή μισή ώρα να τον ξαναδείς έτσι και μετά να τον μονιμοποιήσεις ή τον μονιμοποιήσεις. Θα δει. Μέχρι τώρα ο Σκίμπε έκανε καλές κινήσεις. Mm-hmm. Δεν είναι άσχημες οι κινήσεις του. Πολύ καλές. Δεν θέλω να παρεξηγηθώ. Δεν έχω κάτι με τον Μπακασέτα. Όχι. Αλλά δεν ξέρω τι εξυπηρετούσε χθες. Αφού ούτε ταχύτητα έχει για να φύγει εξτρέμ, ούτε δεκάρι είναι, ούτε φόρ είναι. Μία τρίπλα. Δεκάρι το λες με την έννοια. Δεν έχει την αντοχή. Δεν έχει, κοίταξε να δεις. Το δεκάρι είναι δηλαδή τεχνίτης, αλλά αργός. Δηλαδή ο Μάνταλος δεν είναι αργός. Μοντέρνο. Είναι ελαφρύς. Θα φύγει. Δεν έχει τον καλπασμό του Φορτούνη και του Μάνταλου. Δεν έχει. Ναι. Δεν έχει ταχύτητα. Εγώ εντάξει, ναι. Ωραία το λες, αλλά δεν έχει ταχύτητα. Ναι. Αν είχε ταχύτητα, μπορεί ο Μπακασέτα να έπαιζε και έξω, που λέει ο λόγος. Γιατί θα έχει ένα αριστερό πόδι φοβερό, ναι. Τριπλάρι το γυρνάει, δεν με νοιάζει, τριπλάρω ένα-δύο παίχτες με ταχύτητα, δεν πιάστε με και τα σκοράρω και τα γυρνάω. Mm-hmm. Δεν έχει τέτοια. Τελικό, Δεν έχει τέτοια. Εγώ τον έπιασα από την πρώτη στιγμή. Μπακασέτα. Παίζει την άλλη φορά στην άλλη. Ένα σουτ έκανε, πήγε μέσα γκολ, δεν υπήρχε κατάλα. Δηλαδή θέλω να σας δώσω κατάλληλες. Δεν είναι στους μεγάλους παιχταράδες που πάνε και δεξιά και αριστερά κτλ. Ο Αραούχο δεν πάει να κάνει 90 γκολ εδώ. Δεν είναι ο παιχταράς. Ναι. Με τίποτα. Είναι ο παίχτης αυτός. Μου κάνει στην ΑΕΚ να τον πάρεις, πάρ' τον. Τώρα, με Μπακασέτα Αραούχο ξανά στη νέα σεζόν και έτσι θα δυσκολευτείς. Και πατήτο και τέτοια. Θε σεντρεφοράρα γρήγορο. Mm-hmm. Αλμέιδα, βαρύ, αργοί έρχονται εδώ. Καλά, αυτοί που του παίρνουν και του βλέπουν σε ένα βίντεο. Δηλαδή, να ξέρει τώρα, παραδείγματο χάρη, είναι σαν το Στράχαν τώρα που τον βλέπει, να είναι έτσι γρήγορο το προπονητή τη Σκωτία. Να σου πούνε ναι, ο Στράχαν όταν έπαιζε Μάντζεστερ και όταν έπαιζε τέτοια από τον Πύρο Φέργκισον, Αμπερντή και τέτοια, ήταν νέο, πέταγε. Αν πα μακριά, ο Τζέκο που είναι ίδιο κορμί. Ναι. Πρέπει να κολλάς γκολ. Τουλάχιστον στην Ιταλία έχει κάνει και 30 γκολ. Έτσι, μπράβο. Για να στέκεσαι. Έτσι, μπράβο. Αν δεν κάνεις γκολ τέρμα. Και είσαι και αργός. Και να, δεν γίνεται. Αν είσαι αργός, δεν τη βγάζεις. Δηλαδή, να έχεις υπόψη σου. Ταλαιπωρείσαι, βγάζεις, κάνεις, δεν τη βγάζεις. Δηλαδή, περάσανε παίχτες με αργότητα και μείνανε, παραδείγματος χάρη. Τα χάφτισα μετά από παλιούς που ήταν πουλής Παπαθεοδόρου και τέτοια. Σαμπανάτζοβιτς, Γκεσπάγια και Σαβέρχη ήταν γρήγοροι και οι τρεις και καλοί παίχτες. Πάντε να καθαρίσεις. Και γενικά, όπου και να ανατρέξουμε στο παρελθόν σε μεγάλες ομάδες ανεεποχή, βέβαια. Και στην ΑΕΚ τότε και στον Ολυμπιακό,
με Γιαννακόπουλο, Τζόρτζεβιτς και ο Παναθηναϊκός. Ήταν εποχές που είχαν ταχύτητα στο παιχνίδι. Μεγάλη. Μεγάλη. Χωρίς ταχύτητα την κάνεις. Αυτή σχεδόν στον Παναθηναϊκό είχαν ονομάζον Παπαμαρανό Λουκανίδη. Ο Ολυμπιακός είχε μπέμπει ένα φοβερό να μην μπορούν τα παιδιά του Ολυμπιακού να αποδώσουν τίποτε. Από Σπανούλη μέχρι τον οποιονδήποτε. Τίποτε ρε παιδί. Δεν ξέρω τώρα πώς μείνανε, τι έγινε, τι φταίει κτλ. Και είδα ένα Παναθηναϊκό ολοκληρωμένο, τρομερός, με δυνάμεις, με ταχύτητα. Έχει πάρει και παιχταράδες εδώ που τα λέμε. Ναι. Και δεν στέκει αυτό που λένε μερικοί. Παίρνει Έλληνες ή μπαίνεις εδώ. Εδώ το θέμα είναι παγκόσμια στο ποδόσφαιρο. Ποιος γίνει πρωταθλητής Ευρώπης. Πώς γίνει πρωταθλητής στην Αγγλία. Εδώ οι Εγγλέζοι πήραν, λέει, το στην Βραζιλία K20. Πού είναι έναν Εγγλέζο παιχταρά, δεν βλέπω. Θέλω να σου δώσω να καταλάβεις ότι παίρνει η Τσέλσι, το πάρει. Πώς θα πάρει. Θα πάρει, θα παλέψει. Θα πάρει παίχτες, θα κάνει. Η Άρσεναλ, η άλλη Λίβερπουλ δεν παίρνει. Θα τραβιέσαι εκεί όπου είσαι. Είναι με δύο, το πολύ, τρεις στην εντεκάδα Άγγλους. Ε, βέβαια. Η Λίβερπουλ, γιατί η Άρσεναλ και η Τσέλσι έχουν έναν. Έναν. Λοιπόν, θέλω να σου πω. Ποιο θα το σηκώνει, είναι. Δεν έχει ποιοι παίζουν, ορίστε. Η Ρεάλ Μαντρίτης, ο Γάλλος, ο Μπεζεμά, ο Πορτογάλος, ο άλλος, ο Αλός, ο ξέρω εγώ, ο Μπέιλι, ο Μόντρις Κροάτης, Κασεμίρο, ο Βραζιλιάνος, τι να σου πω, άλλος, Βραζιλιάνος, ο Κρός, όλοι, Γερμανός, θέλω να σου πω. Ναι. Χαμός γίνεται. Δεν υπάρχει. Κοιτάς τη Ρεάλ Μαντρίτης, σηκώνει τα τρόπαια, πήρα 15, πήρα 10, έκανα, έρανα. Αυτά μετράνε. Τι να λες, έχω Έλληνα, έχω Εγγλέζο, έχω εκεί και δεν μπορεί να πας στενά. Ο Έλληνας ο καλός, καλά στον κόσμο. Βγαίνει ο πιτσιρικάς τώρα ο Δόνης. Ναι. Θα τον εβουτήξει αυτό, να μακάρι θα τον βλέπουν εκεί στην προπόνηση, θα κάνει τέτοια πράγματα, παπ, τον φτιάξει. Θέλει να παίξει, πετάγονται. Άρα και στο μπάσκετ σου αρέσει η ταχύτητα, έτσι, δηλαδή ναι. James, Rivers. Ναι, ναι. Και ήταν και... Το παλεύει, είναι καλός ο πονητής αυτός στον μπάσκετ, ο Πασχουάλ. Ήταν καλός ο πονητής, πέταγε αυτούς που έπρεπε μέσα, ποιον θα βγάλει, ποιον θα βάλει γρήγορα. Καλό κουτσάζισμα, έξυπνο και έχουν πάρει παιχταράδες, δεν είστε έχουν. Τι έχουν, τον Τζέιμις, κάτι άλλο, έβλεπα τους ψηλούς, τον Σίγκλετον, κάτι άλλο, όλοι οι ξένοι, τρομεροί, πώς θα πας. Σπανούλης, μεγάλο πρόβλημα, νεκρός. Και έχουν και αυτοί το Τζέιμις, ένα καλό παιχτάρα. Ναι, νεκρός, τίποτε. Σφαιρόπουλος. Δεν τράβηξε. Ενώ όλα τα χρόνια πήγαινε, άντε λέμε, τώρα έχει πάρει λίγος. Πρωταθλήματα, έχασε τώρα, αυτό. Τι έγινε. Είδα και τον Ολυμπιακό, τι κουρασμένο, σαν ένα προπόνητο δηλαδή. Μιλάμε για φοβερά σκασμένος, πράγματα. Για φοβερά πράγματα. Αυτό που λένε για κούραση. Κούραση που αλλά και αυτό δεν πρέπει ο προπόνητος να το διαχειρίζεται. Βέβαια, ναι μόνο, τι κούραση να έχουν. Έχουνε παίχτες, κάνεις αλλαγή, μπαίνεις 3 λεπτά, μπαίνεις 6, 7, 8, δεν βλέπω. Είδα πλέον ότι ο Πασχουάλ έκανε μια κατάσταση φοβερή. Όλοι τους ήταν ο ένας καλύτερος από τον άλλον, το παλέψανε και το φέρανε να το πάρουν μέσα στο ΆΚΑ που ήταν μέσα στο Καραϊσκάκι, ας πούμε, να το πάρουμε έτσι. Ήταν μεγάλη δουλειά. Δηλαδή πρέπει να προβληματιστεί ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, Κωστή. Εγώ προτιμώ να δω ταινία με τον Κωνσταντάρα παρά έλα τώρα, έλα, σύχαμα, είσαι τελικός ήταν, πέμπτος τελικός ήταν. Εγώ τη δεκαετία του 80, όταν το μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη ήταν σε άνθηση μεγάλη, δηλαδή πλάκωσε ο Γκάλης, πλάκωσε ο Γιαννάκης, πλακώσαν όλοι εκεί, ο Βεζιρτζής σου δίνα λεφτά, τα κόμματα... Εμείς να πω βλέπουμε στιγμιότυπα από... Κωστά, να πω... Εγώ ήμουνα δυσαρεστημένος, γιατί έβλεπα δεκαετία του 80 το ποδόσφαιρο. Το κέρδιζε το μπάσκετ σε δημοτικότητα. Κάθε σχολείο 10 μπασκέτες και δημιουργήθηκε πρόβλημα την δεκαετία στο ποδόσφαιρο. Το Ολυμπιακό τώρα εγώ κάθισα το δω, μου κάνει εντύπωση 4 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι σε αγώνα μπάσκετ ήταν τόσο κακός ο Ολυμπιακός που δεν πιστεύαν οι Ολυμπιακοί ότι μπορεί να γυρίσει το παιχνίδι και φύγανε. Σε αγώνα μπάσκετ, άντε να φύγει στο 2-0, στο 85 παίζει και εκεί πάλι δεν φεύγεις. Γιατί εγώ δύο φορές έφυγα σε μάτς που ήταν 2-0 στην Τούμπα, πάω Παναχαϊκή
και έγινε 2-2. Και γύρισα πίσω με τον Πίχασερ τότε και τα σπάσαν οι παοξίδες. Μια άλλη φορά ήμουνα Καλαμαριά Λάρισα, έγινε 2-0 στο 85. Λέω να ξεφύγω, να πάω να ξεπαρκάρω. 2-1, 2-2. Και στο μπάσκετ 4 λεπτά μου κάνει εντύπωση ότι η φύλαυλη του Ολυμπιακού ήταν μεγάλο σοκ. Φαινόταν το πράγμα, οπότε σου λέει. Αυτό θέλω να πω. Δεν πιστεύαν σε τίποτα. Σου λέει δεν γυρίζει με τίποτα αυτό. Αυτή ήταν η δυσάρεστη εικόνα του Ολυμπιακού. Εκείνο ήταν το που μας έκανε εντύπωση. Και ξέρεις τώρα, εμείς στη Θεσσαλονίκη είμαστε φτιαγμένοι με τον μπάσκετ. Είναι μπασκετική πόλη. Κάθισε πολλοί κόσμος να το δει. Χιλιάδες κόσμος. Και στοιχήματα και αυτά και στο προπό. Και δίστανται οι απόψεις. Και ποντάρα στον Ολυμπιακό λόγο έδρας, άλλοι στον Παναθηναϊκό. Είναι, δηλαδή, παρακολουθούμε μπάσκετ. Μην κοιτάς εμένα που δεν μ' αρέσει. Εσείς η εξαίρεση δηλαδή. Μόνο αλλά δεν είναι. Δηλαδή το είδανε και μας έκανε εντύπωση ότι ο Ολυμπιακός τα πολύ κουρασμένος λέγανε οι μπασκετικοί τώρα που άκουγα εδώ. Δεν είχαν ενέργεια κτλ. Το δώσαν πολύ στην κούραση παρά στο τόσο καλό το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Αλλά ποτέ δεν πιστεύαμε ότι 4 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το μάτς ότι θα φεύγαν Ολυμπιακοί. Αυτή ήταν η άσχημη εικόνα. Επίσης, άσχημη εικόνα ήταν τα όσα συνέβησαν στο τέλος με τις κροτίδες κτλ. Στα σύν είναι ότι δεν είχαμε γκρίνια για τη διαιτησία που στο μπάσκετ συγκριτικά με το ποδόσφαιρο έχουμε πιο πολύ γκρίνια. Είναι πιο υποκειμενικό. Με έσπρωξε, δεν σε έσπρωξε, ήταν φαουλ, δεν ήταν φαουλ. Τώρα είδαμε ότι ακόμα και ο Ολυμπιακός δέχτηκε την αντορέτα του Παναθηναϊκού σε αυτούς τους τελικούς. Κοίταξε, αν δεις, είναι άλλη πάστα. Είναι η πάστα του μπάσκετ. Μπασκετική, μπασκετμπολίστες. Όχι. Η διοίκηση. Τον Ολυμπιακό που τον έχω. Αγγελόπουλη. Αγγελόπουλη. Είναι άλλη πάστα, άλλων τόνων. Και άλλη δύναμη ο Μαρινάκης. Ναι. Μαρινάκης δεν αφήσει ποτέ τέτοια στιγμή. Δηλαδή θα κάνει τα δυνατά δυνατά να γίνεται ντέρμπι μέσα έξω και ειδικώς μέσα στο Καραϊσκάκι. Mm-hmm. Είναι δηλαδή, είναι αυτοί που λέμε γεννημένοι νικητές. Καταλάβεις τι γίνεται. Έχει μεγάλο μερίδιο εκεί στο μπάσκετ και ο Γιαννακόπουλος. Ναι. Είναι σκύλος αυτά. Είναι από πάνω. Όλα. Στον πάγκο, δώστε, κάνω. Πριν παίχτε το, κάνε το. Δηλαδή, μπήκε φουλ. Ενθουσιάζει, ναι. Έψε, δεν ξέρω, καταστάσεις και τα λοιπά. Mm-hmm. Παράγοντες έτσι έπλανε. Ναι. Τα λέμε καθαρά. Το κρατάω αυτό, λοιπόν. Γιατί θυμάμαι το τι είχε ακούσει όταν μετά τον αποκλεισμό από τη Φενέρμπαχτσε είχε πει γυρίστε με το Πούλμαν πίσω το Πούλμαν. Και τι χαμός είχε γίνει τότε και πώς έφτασε Ιούνιος και πανηγύρισε μέσα στο ΣΕΦ. Έτσι. Έξω λέει με τα πόδια θα πάτε να κάνετε και πιάσε. Τόπο, πάτε και τα λεφτά, κάνετε και λυσάξαν όλοι. Mm-hmm. Και ήταν όλοι, όποιον έβαζε πέταγε μέσα. Ναι. Παίζει, λοιπόν. Πρέπει να είσαι, είναι, γι' αυτό έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη και το λέω σε όλους τους Ολυμπιακούς, Μαρινάκης. Για τον Ολυμπιακό, λέμε, ναι, ναι. Εντάξει, είναι ο μεγαλύτερος πρόεδρος όλων των εποχών που θα περάσει. Και μην πας μακριά, πέρσι που έγινε το στραπάτσο με την ομάδα του Ισραήλ που άφησε έξω τον Ολυμπιακό, πράγμα. Μέσα σε μια μέρα είχε φύγει ο προπονητής, είχαν φύγει τώρα το ξεσκαρτάρισμα, πρέπει τις αποφάσεις να τις παίρνει σε... Έτσι, σε ταχύτατο ρυθμό. Λοιπόν, και τα φτιάχνω. Όπως πήρε και το αεροπλάνο να πάει να φέρει το Βαλβέρντε τότε. Όταν, και ναι. Ακόμα πιο δύσκολο τότε, ακόμα γιατί ήταν όταν πρωτοαναλάμβανε. Πρώτη μέρα. Ναι. Δηλαδή είναι, μιλάμε τέρμα. Γιατί τότε, σου θυμίζω το 10, ήταν η πολυμετοχικότητα που είχε πάρει ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα. Αναλάμβανε από τον Κόκαλη και σου λέει αν δεν το πάρω τώρα... Τέρμα. Και κοίτα τι έκανε. Πήρε 7 συνεχόμενα. Μιλάμε τώρα ο μεγαλύτερος πρόεδρος όλων των εποχών. Μαρινάκης, τέρμα. Λοιπόν, πάμε εμείς να δούμε τον απόϊχο και το ρεπορτάζ από την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο μπάσκετ από τον Παναθηναϊκό και επιστρέφουμε. Ninja TV, hi! Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλώς ήρθατε στο Δοκάρι και μέσα. Είμαστε και σήμερα πιστοί στο ραντεβού μας μέχρι τις 7 για να κουβεντιάσουμε για την εθνική μας ομάδα και το 0-0
που πήρε στην Βοσνία και στην Ζένιτσα την Παρασκευή το βράδυ. Να δούμε πολλά και ωραία γκολ και αναλύσεις βέβαια από τα υπόλοιπα παιχνίδια που είχαμε για τα προκριματικά του Μουντιάλ της Ευρώπης. Έχουμε και μπάσκετ αφού πρωταθλητής Ελλάδος από χθες, μετά από δύο χρόνια ξανά ο Παναθηναϊκός, με διπλό μέσα στο ΣΕΦ και άλλα πολλά να κουβεντιάσουμε εδώ με τον Νίκο Αλέφαντο. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα Γιάννη μου. Εντάξει, να περάσουμε λίγο τα πρώτα. Έτσι. Λοιπόν, επειδή έχουμε τώρα, ξέρεις, πιάνει καλοκαίρια, πιάνει μπάνια, πιάνει όλα, προσέξτε, ορθοπαιδικά που να είναι, πάμε στο όπο Γιάννης Κοτρότσος. Φοβερός άνθρωπος όλα, σε όλη την Ελλάδα, τα παντού, μέχρι Σκόπια. Θέλει, ναι, τώρα χαμός. Προσοχή στο, ναι, στην παραλία, ρακέτες. Θέλει προσοχή, ναι, μεγάλη στην παραλία. Θα πάμε να πούμε, οπωσδήποτε περνάς, χαρά Λαμποραλάτο, φοβερός. Οφθαλμίατος δεν πιάνεται. Και από την άλλη πλευρά έχουμε σε όλες τις περιπτώσεις, όπως είπαμε, Κοτρότσο και τα λοιπά, έχουμε και το Κταίο, Κόμβος, Μαρούση και Αντώνης. Απίθανος, γρήγορος, θα περάσει για να σε εντάξει, να ξέρεις, άλλοι πάνε εκδρομές, πάνε έτσι, φοριά, να είναι όλα έτοιμα, φοβερά εκεί. Και Σίμος Τσαλογνίδης ο Καπάνη, όπως είναι, τον ξέρει και ο φίλος μας ο μεγάλος Κώστας Ραυτόπουλος, ρούχα, φόρμες, σε κάνει να ντύνεσαι φοβερά. Αυτά είναι τα προκαταρτικά τώρα. Έτσι. Και μπαίνουμε κατευθείαν. Μια δήλωση φοβερή, ναι, φοβερή, όχι μας καλύπτει απόλυτα, mm-hmm, αλλά λες και είναι συνεννοημένος με τη σκέψη μας. Φέδων Κωνσταντιδάκης, ο μάγος, θα τον λέμε μάγο. Έτσι, διότι, για να καταλαβαίνομαστε. Ναι, δηλαδή τον λέμε μάγο, δεν να πεις ότι έχει δουλειές ο άνθρωπος, δεν μπορώ να τον πει, εγώ να μιλήσω τηλέφωνο 6 μήνες του λέω. Λόγος να έχει την υγειά του, να πάει 100 ετών, πάντα η οικογένειά του όλη. Έφυγε, λέω, μπείτε από το Περιστέρι, η προπονητική εγκατάσταση τη λέγει. Που πολύ νωρίς το άρθρο το έκανε το υποψιασμένο ότι ο Πορτογάλος δεν θα παρέμενε στον Ατρόμητο, ότι ψαχνόταν να πηδήσει, να το σκάσει για να τρέξει το Ελευθέριος Βενζέλος. Ο Πολογάς προτίμησε τη στάνταρ από τα πολλά στάνταρ που του προσέφερε συνεργασία με τον νοικοκύρη Γιώργο Σπανό και Γιάννη Αγγελόπουλο, ο οποίος ο Γιώργος ο Σπανός σέβεται στο ακέραιο για τα όσα υπόσχεται και τα όσα υποχρεούται. Τα έλεγα. Φέδωρο Κωνσταντάκης, μόνος του τα έχει πιάσει. Έτσι είναι. Αυτός ο άνθρωπος είναι έτσι. Σέβεται τα πάντα. Για όσους μελετάνε τον Νίκο Αλέφαντο δύο φορές την εβδομάδα, Δευτέρα Παρασκευή, στην εκπομπή του Γιάννη Καρατζαφέρη στο ΑΡΤ, κάτι πρέπει να είχαν καταλάβει. Γιατί ο ποδοσφαιρικός τηλεαναλυτής συνολογούσε το δίδυμο Σπανού Αγγελόπουλο, αλλά ούτε μια φορά δεν ανέφερε το όνομα του Πορτογάλου. Μα τι με τη γνώση του Αλέ είχε και τη διέστησή του, η οποία δικαιώθηκε. Αν τον ακούσουμε σήμερα να σχολιάσει ότι σε καλότερο ατρομή του, ότι αποχώρησε ο Μπλαμπλάς Πορτογάλος, θα μας βρει απόλυτα σύμφωνος. Απόλυτα σύμφωνος, εκπληκτικά, μας βρει, μας τα πήρες μέσα από την ψυχή μας, Φέδων Κωνσταντάκη. Γι' αυτό είσαι ανεπαλλάλλητος, ασύλληπτος σε όλα. Όχι μόνο σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά και σε περιγραφές φανταστικών αγώνων. Και εδώ λέει, ο Πορτογάλος λέει, συνάντηση που είχε με τον τεχνικό διευθυντή της ομάδος, Γιάννη Αγγελόπουλο, ότι δεν θέλει να μείνει και τα λοιπά. Στους ανθρώπους του Ατρομήτου για να πάει στο εξωτερικό. Μπροστά στο ενδεχόμενο να ξεκινήσει η χρονιά με εγκρίνειες, μούτρα, η απόφαση του Σπανού ήταν ακαρία άμεση. Ενεργοποιήστε τον blowout. Τον buyout, ναι. Μπράβο. Ενεργοποιήστε τον και που υπάρχει, λέει, συμβόλαιό του και τελειώνουμε. Την απόφαση του Προέδρου της Μεσογειακής ΠΑΕ που δεν έδειξε διάθεση για να συζητήσει παραπάνω την υπόθεση. Έτσι, σε χρόνο μηδέν, λύκησε το συμβόλαιο των δύο πλευρών, που το πήρε το επόμενο αεροπλάνο στο Βέλγιο και αργά είπε στη στάνταρ. Λέγεις, λίγο αργότερα ο ίδιος Πορτογάλος ευχαριστεί στο λογαριασμό Φέγγι του, ευχαριστεί τους ανθρώπους του ανθρώπου, το ατρομή του. Φεύγω για να προπονήσω άλλη ομάδα. Ήταν τιμή μου να προπονώ τον Ατρόμητο. Έχω μια ομάδα από αποφασιωμένους παίκτες και οπαδούς που πάντα με υποστήριζαν και με ενθάρρυναν. Ευχαριστώ την ομάδα και τη διοίκηση. Ελπίζω
να συνεχίζετε την καλή σας πορεία κάνοντας περήφανος οπαδούς. Πολλά ευχαριστώ και στους Έλληνες που πάντα με στήσαν και μου έδειξε τη φιλία και τη φιλοξενιά τους. Τώρα για ένα επαγγελματικό πρόκληση θα προπονώ τη Σάνταρ Λίγκης. Όπως γίνεται από την πλειά, ο Τρίμητος καλείται άμεσα να βρει αντικαταστάτη. Καλοτεχνία του πρώτη πιευό θέλουν τη διοίκηση να το αναζητήσει στην αγορά εξωτερικού. Σαφώς και θα ήθελα ο νέος τεχνικός να είναι γνώση ελληνικής πραγματικότητας. Όμως, αν προκύψει κάποια περίπτωση, θα του συγκινήσει. Ακόμη και αν δεν ξέρει το ελληνικό πρωτάθλημα, θα εξεταστεί. Ναι, αυτά είναι ως προς Ατρόμητο. Τις προπονήσεις που έκανε στον Ατρόμητο και όσο εσύ διάβαζε την ανακοίνωση, είδαμε και στον αέρα την ανακοίνωση από τον Πορτογάλο τεχνικό. Τώρα εντάξει, αυτό είναι λίγο διφορούμενο. Απ' τη μία είναι μεγάλη αγορά στο Βέλγιο και η Σταντάρ Λιέγης πίσω από την Άντερλεχτ και την Κλαμπ Μπριζ. Αν και δεν πήγε καλά πέρσι, τερμάτισε ένατη, είναι ένα brand name μεγάλο. Από την άλλη, όπως σωστά σημειώνει και ο Φέδων Καστοντουδάκης στη σύλλη του στο ΦΟΣ, άφησε την Σταντάρ Λιέγης για τα πολλά στάνταρ που έχει ο Ατρόμητος. Ορίστε, δηλαδή αμέσως τέρμα. Εντάξει. Δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό. Δεν είναι ωραίο πράγμα. Με τίποτε. Και μετά ό,τι και να λες και να κάνεις, δεν να πεις ότι σε ζητάει, ξέρω εγώ, η Άντερ και η Μπρίζγα τέτοια. Εντάξει, θα μου πεις εντάξει, έχει και την ευκαιρία του να πει πάω σε μια άλλη χώρα και αυτή ανεπτυγμένη και τα λοιπά. Αλλά την ευκαιρία του την έδωσε και φέτος ο Ατρόμητος που τον έφερε να δουλέψει ξανά βέβαια, στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δουλειά που τενά δεν έφερε. Και να ξαναβγεί στον Ατρόμητο. Χάρη του Ατρομήτου σηκώθηκε, ακούστηκε, φτιάχτηκε. Μπορούσε να προσφέρει περισσότερα στο υλικό αυτό του Ατρομήτου και όμως με τον παραμικρό έφυγε. Αλλά όπως τα γράφει ο Φέδων Κωνσταντάκης, κύριος μετά όλα το σφανός, αμέσως μπαμ, και δεν θέλει να έχει μούτρα ή να δημιουργεί καταστάσεις, ας πούμε. Θέλει να είναι η ομάδα του υγιής όπως είναι όλα αυτά και τα λοιπά. Λοιπόν, έτσι βλέπω. Πάμε να πούμε ο Ατρόμητος θα απαντήσει, θα δικαιωθεί και κάθε μούτρο σε καλό θα του βγει σε καλό το Ατρόμητο. Πάμε να πάει, πούμε μια καλησπέρα. Θα πάει φουλ. Στον Κωστή Ραπτόπλο. Κωστή. Έλα, Κώστα. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Και αφού δικαιώθηκε ο Νίκος ο Αλέφαντος μέσω του Φέδωνα και δεν είναι ψέματα ότι ο Φέδωνας είναι τακτικός τηλεθεατής της εκπομπής μας. Βέβαια. Εκπληκτικός, το διαβάζω κι εγώ χρόνια τώρα. Μάλιστα, τότε ο Καραγιαννίδης στο Φύλαθλο είχε κάνει μια πρωτοποριακή κίνηση να δίνει τα ρεπορτάζ των ομάδων σε δημοσιογράφους που δεν είναι οπαδοί της ομάδος, δηλαδή ο Φέδων ήταν αεκτής, έκανε ρεπορτάζ άλλης ομάδος κτλ. Ήταν μια σχολή δεκαετία του 80 που το ποδόσφαιρο είχε 80.000 κόσμο, 50-60.000 με τον Κοντομάνικο, τον Αλέφαντο, τις ομαδάρες, τις καφάρες της εποχής. Και άλλα τόσα φύλλα, Τρομέρα. Θα πω ότι τον Νίκο τον Αλέφαντο, ο οποίος και με τον Σούλη τον Παπαδόπουλο και με τον Νίκο Αναστόπουλο έχει τους έχει διδάξει πολλά πράγματα, εάν θα έπαιρνε Έλληνα προπονητή, έναν από τους δύο. Ας πούμε, γιατί να πάει σε ξένο ο Ατρόμητος, αφού και ο Πορτογάλος, ο Ατρόμητος είναι μια συνοικία δυτικά, είναι λαϊκός ο κόσμος, μεγάλος δήμος, ο μεγαλύτερος στην Ελλάδα, έτσι, μαζί με την Καλαμαριά, δεν κάνω λάθος, διψάνε για μπάλα και νομίζω ότι γιατί να πάρει ξανά Πορτογάλο. Ακούγεται και το όνομα του Σάβα Παντελίδη, να μην τον αδικήσουμε που με τον Ηρακλή, όπως μας έλεγες. Γιατί να πάρει ξανά Κώστα. Να πάρει δικό μας παιδί εδώ, Έλληνα. Εντάξει, γιατί ο Ατρόμητος είναι η μοναδική ομάδα. Κοτρίδης, πιο αυτός συγχωρεμένος, ο Μπέμπης αυτή πετάγανε την εποχή εκείνη. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, μετά τα Σέντρεφορ, όταν έπαιξε το πιτσιρικά Σοδόνης εχθές, όταν ο Αναστόπουλος έπαιξε στον Πανιόνιο και πήραν το κύπελο. Ναι. Που είδαμε προχθές. Οργίασε. Ναι. Οργίασε, λέω τέρμα. Και μάλιστα εμένα, εγώ ήμουν στον Όφη τότε και καλή ώρα τον Ντουνιάς, είμαστε πολλοί φίλοι. Σαν τερμακάρο ο Ντουνιάς ο Βερός, τον πήραμε τα Σαγιάννα και μου λέει: έχω έναν καλό παίχτη, μου λέει έναν υψό μου. Έτσι, στο ήσυχο. Ναι. Του λέω: πού παίζει, ήμουν στον Όφη. Ναι. Πού παίζει, ρε Μίτσο, μου λέει: είναι στον Άο Δάφνης. Ναι. Και σταμάτησε. Λέω τώρα του συνηθισμένου να δηλαδή. Αν έτσι ήταν ο Μάρκοβιτς, συγχωρεμένος ο πολιτής, τον καλά αισθητική ομάδα και πηγαίνεται ένα παιχνίδι φιλικό μεταξύ, δεν ξέρω τι έγινε, στη Φιλαδέλφια. Ναι. Και βλέπω έναν Αναστόπουλο
Τον παίρνω τηλέφωνο τον Τουνιά, του λέω: Εξτρελά, φίλε, πού είστε. Μου λέει: Ρε Νίκο, δεν σου πω τι καλό. Πω, είχε πάει Πανιόνιο. Ναι. Θα τον έπαιρνε όφη. Ναι, ρε, αυτός πετάει, ρε, του λέω. Και μου λες: Καλός παίχτης. Το σοδιάζει, του λέω. Τον εχάνεις, σαν βολίδα. Έξω δεξιά. Τι να του πεις, τι ρε Νίκο, μου λέει, τι ρε Νίκο. Επέμενε, ρε παιδί μου. Πες μου να δεις έναν παιχταρά μου, σύμπουνας γρήγορος, πες μου τέτοια να ανάρθω. Θα τον έπαιρνα στον όφη, αλλά του βγήκε σε καλό και τον Αναστόπουλο. Λοιπόν, μάθαμε και την έκδοτη ιστορία του Αναστόπουλου. Ήτανε έξω δεξιά του Πανιόνιου. Απάντησε εδώ ο Αναστόπουλος και Σαμπαλά. Και ο Αναστόπουλος, ο οποίος λέει ότι ο Αλέφαντος στην τακτική είναι ασύλληπτος, όταν τα στονάρει και μιλούσαμε, μου λέει είναι ασύλληπτος. Δεν μπορεί να φανταστείς, μου λέει, τι λεπτομέρειες βλέπει ο Αλέφαντος στο γήπεδο. Μια φορά, λέει, έπαιζα με την Παναγούλια, μου λέει ο Αναστόπουλος, ναι. Και έπαιζε ο Μητρόπουλος μπροστά, ένας ορφανός εξ αριστερά, εγώ έξω δεξιά. Και ο Παναγούλιας, τακτική και τέτοια δεν ήξερε. Ήταν καλός εκλέπτορας, δεν ήξερε τακτική. Και του έλεγε θα γίνει σέντρα, ας πούμε, από εκεί, θα πηδήξει ο Μητρόπουλος και έλεγε ο Αναστόπουλος. Ναι, αλλά, θα στο κάνω και εγώ. Ναι, αλλά, άμα εγώ είμαι στη γραμμή και σκάσει μπάλα 5 μέτρα, πρέπει να κλείσω. Και τον έλεγε ο Παναγούλιας, όχι, λέει, έξω δεξιά θα πας. Ξανά ο Αναστόπουλος τον έλεγε. Κύριε Ρακέτα, να σου πω ότι θα πρέπει να κλείσεις, γιατί άμα σκάσει μπάλα, πηδήξει ο Τάσος και σκάσει δίπλα, θα πρέπει να είμαι μέσα. Και του λέω ο Παναγούλιας, κάνε ό,τι θέλεις. Και το κάνει ο Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι ο Παναγούλιας αυτά δεν τα βλέπε. Δεν τα βλέπε. Σου λέει Αναστόπουλος σαν παίχτης, πρέπει να είμαι κοντά άμα πάρει ο Τάσος στην κεφαλιά. Είχε την πονηράδα. Μου λέει, έκανα τον γκολ με τον ΠΑΟΚ. Με είπε ο Αλέφαντος θα κλείνεις μέσα στην περιοχή. Μπαμ, ανάποδο ψαλίδι, γκολ. Οι λεπτομέρειες που πριν 40 χρόνια, 30 χρόνια, ο Εκστρέμ έκανε τη σέντρα και ο Αλέφαντος πήγαινε, ας πούμε, στο εξωτερικό, έβλεπε ότι όταν κάνει πλάτος ο μπακ πρέπει να χώνεται ο Εκστρέμ, να γίνεται δεύτερο φορ. Και έπρεπε να το δει. Αυτή είναι που μας λέει ο Νίκος, η λεπτομέρεια που είδα εγώ το 82, 83, 85. Τα είχα δει στο Χάπελ, ενώ στην Ελλάδα ήταν πρωτόγνωρα. Σου παίρνω ένα παράδειγμα τώρα. Ωραία. Άρα για να το προχωρήσω λίγο εγώ, κάνουμε κουβέντα έτσι. Ναι. Δεν είμαστε μάντης. Ο Δόνης στην Ίς, τα πιο πολλά μάτς τα έκανε ή έξω αριστερά ή έξω δεξιά και κάποια παιχνίδια τα έκανε και αλλαγή του Μπαλοτέλη. Σεντερφόρ. Ναι. Φεύγοντας έτσι, δεν είναι το βάρη κορμί, χώνεται. Ναι. Μπορεί κάποια στιγμή, ή αν το παιδί να είναι καλά, συνεχίσει έτσι να εξυπηρετήσει και σε αυτή την θέση. Αμέ, μπορεί, γιατί είναι γρήγορος και τριπλέρ. Ναι. Και σκοράρει και για να πες και στη Νίς, είναι κορόντια Γάλλη και η Νίς είναι ψηλά. Τρίτη. Βέβαια, αυτοί παίζουν χαλά τον κόσμο. Δηλαδή, μπορεί να τον ξαναδούμε και να κάνει... Είσαι 4-4-2 δίπλα στο Μήτρογλου. Σαν τον Αναστόπουλο. Ο Αναστόπουλος έγινε σαν δύο φοράρα μεγάλη μετά. Κατά η κορόργια. Στον Πανιόνιο όταν έκανε τα γκολ στον Κύπελλο από έξω δεξιά. Φωνόταν μέσα και τα λοιπά. Και με την μπάλα και χωρίς την μπάλα, ιδίως με την μπάλα. Λοιπόν, αυτός εδώ, τον ξαναδούμε. Ναι, ήταν επιδοφόρο, ήταν εκπληκτικά. Γιατί έχει ταχύτητα, έχει τρίπλα. Φαντεζή σε μια δόση. Δεν ξέρει τι έκανε. Αφήνει την μπάλα να περάσει από κάτω τα πόδια, να γυρίσει. Φαντεζή κινητή, να σου λέει να τον ξεγελάσει. Σαραβάκο, είναι ωραία πράγματα αυτά. Ναι. Σαραβάκο με γρηγοράδα, με τέτοια. Πάντα είχε γρηγοράδα ο Σαραβάκος. Σαραβάκος έμπαινε, Νίκο, πολύ μέσα. Περισσότερο σούτ είχε. Όχι, έμπαινε. Έμπαινε, αλλά όχι. Έμπαινε και εξυπηρέτησε τόσα χρόνια ένα 4-4-2 με τον Βαζέχα μπροστά που βγάζαν μάτια. Ήταν φοβερό Σαραβά. Καλοί παιχταράδες, απτικό στα όλοι. Καλοί παιχταράδες. Ταχύτητα. Ταχύτητα, βέβαια ταχύτητα. Βγάλαμε τώρα αυτές τις εποχές, δεν έχουμε τέτοιους, κατάλαβες. Ναι, γι' αυτό ενθουσιαζόμαστε λίγο παραπάνω άμα με κάποιον, έτσι. Ψάχνουμε να βρούμε, με το κι άλλο. Βολβούμε στην ευθεία, μπράβο. Μας είπε ο Νίκος και για τον Τάσο Δόνη και το ελπιδοφόρο ξεκίνημα που έκανε. Μιλήσαμε για τον Πίντο, ο οποίος άφησε τον Ατρόμητο σ' ακρία του Λουτρού για την Σταντάρ Λιέγης και τώρα ο Ατρόμητος έχει μπει σε μια διαδικασία να βρει γρήγορα προπονητή, αλλά όπως μας είπε ο Νίκος, κάθε εμπόδιο για καλό. Πάμε τώρα, Νίκο, να σε ρωτήσω λίγο για τον Ολυμπιακό. Εάν ανησυχείς, ανακοίνωσε τον Χάση. Ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί κάποια μεταγραφή.
Ακούγεται ότι ο Ολυμπιακός στον πρώτο προκριματικό, δηλαδή τέλη Ιουλίου, μάλλον θα πάει ως έχει, γιατί και οι πρωτοκλασσάτοι ποδοσφαιριστές είναι σε διακόπες και λοιπά, δηλαδή διαπραγματεύσεις μάλλον για τα μεγάλα ονόματα θα ξεκινήσουν λίγο πιο μετά. Δεν ξέρω, κοίταξε να δεις, το θέμα είναι το εξής, ότι το έχει πει και επανειλημμένος ο Γιάννης ο Πολυκαντήριωτης, και είναι έτσι. Είναι φοβερός μέγας Ολυμπιακός, επιχειρήσει όλα αυτά, πάει άριστα, και από την άλλη πλευρά, να είσαι από μικρό παιδί Ολυμπιακός, έχει τον εγωισμό και θέλει να χτυπήσει το 8ο και μετά και συνέχεια, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος όλος Ολυμπιακός, 5 εκατομμύρια είναι Ολυμπιακοί σε όλη την Ελλάδα, 6, πρέπει να έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη. Τον Ολυμπιακό τον θέλει μεγάλο, τον θέλει πρωταγωνιστή και τον θέλει να πάρει και το 8ο συνεχόμενο. Και όπως είπαμε, είναι κομβικό αυτό το 8ο, γιατί με το που το πάρει το 8ο συνεχόμενο μένει στην ιστορία. Δεν θα το σπάσει κανένας, ούτε θα το φτάσει, ούτε σε 100 χρόνια. Λοιπόν, εκτός αυτού είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θέλει να είναι δεύτερος. Θέλει και αυτός να πρωταγωνιστεί. Ναι. Δηλαδή θα έχει έτοιμα τα σχέδιά του όλα σωστά που κάνεις και θα χτυπήσει τις κατάλληλες μεταγραφές, τους κατάλληλους παίκτες που χρειάζεται ο Ολυμπιακός. Του έχει πει και ο προπονητής, ξέρει αυτός όλα πώς θα ενεργήσει και από την άλλη πλευρά περιμένει. Σου λέει τώρα, μπορεί να του έχουν πει ότι η αγορά τώρα, αυτή τη στιγμή, τώρα 20 μέρες, θα είναι όλα full προγόρα. Ή εκεί τα ετοιμάζει, θα τα κάνει, να έχει πλήρη εμπιστοσύνη ο Ολυμπιακός. Δεν αφήνει τον Ολυμπιακό ποτέ. Πάντως έτσι, σε θέσεις ακούγεται ότι θα πάει για στόπερ, για οχτάρι, για σέντερφορ, σέντερφορ οπωσδήποτε, και για δεξί εξτρέμ. Μεγάλη δουλειά. Που σημαίνει ότι αριστερά μάλλον ή ο Μάριν που λογικά περιμένουν παραπάνω ή ο Σεμπά που εξυπηρετεί και άλλες δουλειές. Πάντως αυτές τις μεταγραφές θα τις κάνει. Ναι. Και θα φέρει για να ξεσκώσουν και τον κόσμο. Το βλέπω δηλαδή αυτό. Εχθές έβλεπα. Τώρα που θυμίσαι στο εξέμα για μια γκολάρα ο Ντουλμάζ έξω. Ναι, το έχουμε να τα δούμε, ναι. Ναι, φοβερός. Έχει βάλει φοβερό. Ναι. Λοιπόν, και θέλω να σου πω ότι αυτά είναι θα τα κάνει οπωσδήποτε ο Μαρινάκης. Πάει ο Ολυμπιακός ο κόσμος να κοιμάται ήσυχος. Δεν τον αφήνει με τίποτε. Και ο Ντουλμάζ. Έχει μετά και επιτελείο φοβερό. Είναι Καραπαπάς, είναι Βρέζος, είναι ο Κουντούρης στον αστέχνη, είναι ο Θοδωρίδης. Με αντιπρόεδρος εκεί έχει δηλαδή οι άνθρωποι του, δηλαδή Βρέτζος, Καραμπαμπάς και Κουντούρης στον αεραστέχνη είναι έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα σε κάτι άλλο όμως, γιατί χθες χαμογέλασα εγώ. Ναι. 51-66 μέσα στο ΣΕΦ, ο Παναθηναϊκός πήρε το πρωτάθλημα. Τι ήταν αυτό, μετά από δύο χρόνια, πώς το είδες? Εγώ είδα μετά από χρόνια την Super League που στο πρόσφατο παρελθόν έχει ενισχύσει και έχει ποντάρει πολλά σε Έλληνες προπονητές. Οπότε δεν μπορεί τώρα να τον κακίσει κανείς. Το στηρίζει, το στηρίζει. Ακόμα και το Δέλα που ήταν, ας πούμε, δεν ήταν στα στάνταρ τα υψηλά, πήγαινε στη φιλοσοφία όσα φάω και όσα βάλω, το στήριξε και το Δέλα. Δεν τον πέταξε στα σκουπίδια, του δώσε το χρόνο του, του δώσε αρκετό περιθώριο. Τους δίνει τους προπονητές. Αν ο Αλέφαντος ήταν τώρα 45 ετών, η καλύτερη ομάδα για μια πενταετία προπονήσει ήταν ο Ανθρώπιτος. Και κύπελο θα έπαιρνε και Ευρώπη θα έβγαινε. Και μπάλα θα έπαιζε. Πάντως κουβεντιάσαμε. Τέτοια διοίκηση που να βρούμε εμείς τότε. Άτομα που πάνε θα πηγαίναν 5.000 για να δούμε μπάλα. Και σοου και ιστορίες και αυτά. Πώς θα γίνει. Έτσι. Το άλλο που ήθελα να πω είναι ότι ο Μέγας Αλέφαντος μας έχει πάει στο box χρόνια πίσω. Δηλαδή. Του έλεγα όταν ήμουν 35 ετών, Νίκο, τρέχω στο βουνό. Μου λέει δεν άρκει αυτό, θα κάνεις και άλλα πράγματα. Και με έβαλε στην πυγμαχία. Και βλέπω τον Γιαννιώτα χθες να τρώει ένα διάρρη τρομερό. Πήγε να πετάξει την πετσέτα. Μα στη μάχη πάζρε με την πετσέτα κτλ. Και του καθίζει τον πουνίδι ο άλλος. Ο άλλος πρέπει να ξέρει πυγμαχία. Γιατί είδα πως έφυγε όμως, έφυγε, δεν έφυγε το χέρι, έφυγε με τον νόμο η μπουνιά. Απάνω, διάρρη τρομερό. Και πάει ας πούμε σαν το χαζό, έτσι με το σαγόνι μπροστά και πετούσε κάτι πετσέτες. Απαράδεκτος. Και μάλιστα
τον είχα πει μήπως το βάλει βασικό ο Σκύπε και με λέει ο Αλέφαντος, πάνε πολλά λεμόνια ρε, φύγει από εδώ, λέει το απέξι βασικό ο Γιαννιώτας. Λοιπόν, ήταν αναμενόμενα αυτά που θα γινόταν στη Βοσνία, γίνανε και στο Καραϊσκάκι. Πάντως, εκείνο το που θα ρωτήσω τον Νίκο είναι πώς του φάνηκε, αν θέλει ο Γιάννης να πάμε σε αυτή την ενότητα, τρία δεκάρια πίσω από τον Μίτροβλου. Δηλαδή, Μακασέτα, Μάνταλος και Φορτούνης. Πώς το είδε αυτό το σκηνικό, μα σχολιάζει το δίδυμο της Γιώλης Ζέκα πώς το είδε και το παιχνίδι. Τελικά, την ανάλυση, ναι, η οποία είναι όλος ο κόσμος περιμένει να τον ακούσει. Και έγινε και ιδιαίτερη μνήμα και για το κεντρικό αμυντικό δίδυμο Μανουλάς Παπασταθόπουλος. Ναι, καλά. Και ο Καρνέζης κατέβασε ένα-δυο καλά. Βέβαια. Κοίτα, εμείς εδώ τα είχαμε προβλέψει. Mm-hmm. Είχαμε προβλέψει ότι εδώ ο Φορτούνης, δηλαδή αν το πάμε πούμε στη... Πάμε πίνακα ή να δούμε δεκάδα. Πάμε πίνακα. Είμαστε. Στην εθνική ομάδα. Ήταν ο Καρνέζης, το Ρωσίδης, Σταφυλίδης. Παπασταθόπουλος Μανολάς. Εδώ ήταν ο Ζέγκα με τον, με τον Τζόλι. Και δεξιά από μέσα, όχι εντελώς στην άκρη, ωραία, έχει εδώ το Μάνταλο μαζί με το Φορτούνι και αριστερά, καθαρά, τον Μπακασέτα. Εδώ να ξεκινήσουμε πρώτα από πίσω. Και ο Καρνέης, η πίεση και όλα αυτά στάθηκε πολύ καλά. Ναι. Είναι καλός τερματοφυλάκας, έχει πάρει πείρα, είναι πολύ καλός. Ο Τωροσίδης, πολύ καλός. Για τον Καρνέζη, θυμίζω ο Νίκο, χρόνια πίσω, όταν είχε φάει ένα γκολ από τη σέντρα, έπαιζε Παναθηναϊκός ΑΕΚ στο κύπελο, πώς είχες πει ότι να μην αδικούμε έναν τερματοφύλακα, κορδίσκα γκολ τρώνε όλοι. Έτσι και ότι έχει τα φόντα. Και είναι τώρα 5-6 χρόνια στην Ουντινέζη. 5 χρόνια χαλάει τον κόσμο. Παίζει καλά, πολύ καλά. Μετά το Ρωσίδη στέκεται πολύ καλά. Ναι. Σταφυλίδης, πολύ ωραία η ενέργεια να παίξει μπακαριστερό. Mm-hmm. Και όχι εδώ παραμύθι ότι τρίτο να γίνεται ο Ρέτζο με το Σταφυλίδη εξτρέμ κτλ. Εδώ ήταν ωραία. Τα δύο σέντρεμ μπακ μα είναι πολύ καλοί. Έχουν μεγάλη ταχύτητα. Κόβουνε και ο Μανολάς έχει άλμα ψηλό, πολύ καλό. Είναι από τους καλύτερους. Mm-hmm. Στέκονται πολύ καλά στις ομάδες τους και στην Ευρώπη. Οπότε το δίδυμο που άμα τους χάρη Τζέκο ή Μπίζεβιτς το σβήσαν. Δεν μπορεί να τη βγάλει άμα είσαι αργός σε αυτούς. Mm-hmm. Θα παλέψεις, πρέπει να έχεις ταχύτητα, να δώσουν μάχες σε αυτοί, τάκνουν όλα. Άμα είσαι αργός, δύσκολα. Τους κάνεις τρίπλα μέσα στην περιοχή, πρέπει αμέσως να βρει. Δηλαδή βρέθηκε σε δύο φάσεις ο Τζέκο. Στη μεγάλη περιοχή ένα ξεψυχισμένο σουτ που πήγε. Φυστό. Λοιπόν, εκεί δεν μπορεί να τους κάνεις εύκολα γκολς αυτούς. Είναι πολύ καλή. Mm-hmm. Σταφυλίδης καλά πήγε εκεί, μπακ, κρατήθηκε και πήγαμε στο κέντρο του γηπέδου ο Ζέγκα και ο Τσόλης μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι στα καλά του δεν έπαιζε έτσι ο Τσόλης. Δηλαδή, σε καλή φυσική κατάσταση, καλός. Δηλαδή ούτε νέος φαινόταν πολύ πιο αργός. Ναι. Τώρα τράβηξε παιχνίδια εκεί, τι έκανε, ήταν καλό δίδυμο και πολλές φορές ο Τσόλης ερχόταν και να χώνεται και τρίτος. Mm-hmm. Έτσι. Με την προσθήκη, ξέρω εγώ, να έρχεται εδώ ο Φορτούνης, να έχει εδώ το Ζέγκα. Τρέχει, τρεις παίκτες ο Ζέγκα. Αυτό ρώτησε ο Κώστας, αν την καλή εικόνα που άφησε ο Τσιόλης βοήθησε το πολύ τρέξιμο που είχε και γύρω-γύρω ο Ζέκα. Ναι, αλλά βοήθησε καλά και ο Τσιόλης. Mm-hmm. Δεν μπορεί να παίξει ένας παίχτης και ο άλλος να μην είναι καλά. Ναι. Έκανε καλή εμφάνιση ο Τσιόλης. Mm-hmm. Ένα από τα καλύτερα του παιχνίδια. Δεν ήταν αργός παλιά, είχε πιο αργός, δεν τον είδα. Τώρα μπορεί να ήταν οι αντίπαλοι, αλλά ότι να είναι ο Πιάντζης, όλοι αυτοί ας πούμε και τα λέω. Τέλος πάντων ήταν καλός ο Τσόλης, πολύ καλά, γρήγορος, ωραία, μπορεί να έρθει εκεί να πηδήξει, αλλά έφευγε στο κέντρο και έκανε μια καλή διάδα με το Ζέγκα. Ο Ζέγκα δεν έτρεχε για δύο και για τρεις. Mm-hmm. Έτρεξε αυτό που τρέχει και στον Παναθηναϊκό, αλλά ήταν πολύ καλός εδώ ο Τσόλης. Okay. Ήταν πολύ καλά τα δύο στόπερ, ήταν πολύ καλά τα δύο μπακ. Πάει εδώ. Ωραία κατέβασα από μέσα, όχι απ' έξω, τον δύο δεκάρια. Τρίτος δεν υπάρχει δεκάρι. Ναι. Να σου πω γιατί. Θα το εξηγήσω. Εδώ ήταν ο Φορτούνης και εδώ ήταν ο Μάνταλος. Mm-hmm. Δύο δεκάρια. Mm-hmm. Οι επιθέσεις τους ήταν όλο εδώ. Σπάνια να βγουν στην άκρη.
Λοιπόν, ο Μάνταλος μπορούσε να αποδώσει περισσότερα και ο Φορτούνης. Αλλά είναι επικίνδυνοι παίχτες. Τα παίρνουν την μπάλα, δίνουν μια ταχύτητα σε έναν φυντιασμό. Αν δεν έκανε και τον γκολ εκείνο που του γύρισε ο μικρός Αντώνης, θα ήταν μεγάλη επιτυχία, θα παίρναμε τη νίκη. Δηλαδή, μας βγήκανε σωστά. Εδώ ο Μπακασέτας δεν μπορεί να παίξει. Ούτε δεκάρι είναι, σαν τον Μάνταλο και ή το σαν τον Φορτούνη με τίποτε. Γιατί δεν έχει ταχύτητα. Ναι. Αυτοί έχουν ταχύτητα. Mm-hmm. Δεν έχει ταχύτητα. Mm-hmm. Αυτός πιάνεται. Δηλαδή, άμα του πεις τώρα αντίπαλος να είσαι εδώ και να του πεις του Τσόλι κράτα τον Μπακασέτα στους χώρους εδώ, εδώ που θα πάει, πιάνεται εύκολα. Πόσο μάλιστα εξτρέμ. Ναι. Ήταν ατυχής η σκέψη του εξτρέμ. Όταν χτύπησε, κακός να μην χτυπάει κανένας και να παίζει, και μπήκε ο Δόνης. Ο Δόνης μπήκε μέσα, λες και έπαιζε 10 χρόνια στην ειδική ομάδα. 20 χρονών. Έδωσε μια ταχύτητα φοβερή. Στην ίση της τρίπλας του να φύγει, όταν δεν του την πήρε από εδώ ο Μήτρογλου και την πέταξε μπροστά και μπήκε μέσα έτοιμος να σκοράρει, να κάνει. Ήταν δηλαδή στο 15 λεπτό, 20 λεπτό. Τον έχουμε τώρα εδώ να δεις και εδώ, κοίτα, εδώ πώς τον παίρνει. Το ένα προς κοίτα πώς πήγε. Εντάξει, το σου λένε πιάσε. Εντάξει, αυτό είναι άλλο. Έχουμε και άλλη μια φάση. Θα το δούμε σε λίγο. Αυτό τώρα που γίνεται, να κάνω μια ερώτηση τον Νίκο μέχρι να τα δούμε. Εδώ είναι με την προσποίηση που παίρνει το φάουλ. Κάνει, είδες. Και είναι γρήγορος να φύγει. Mm-hmm. Έχει, έχει μυαλό, έχει επινοήσεις, έχει καλά. Mm-hmm. Δηλαδή, έχουμε... αυτός, με αυτά που κάνει, ξέρει πολύ καλύτερη μπάλα από τον πατέρα του και πιο ελαφρύς από τον άλλον του Ηρακλέους. Το Χρήστο. Πιο γρήγορος. Και εδώ είναι η φάση... Και εδώ, κοίτα. Όχι, εδώ είναι η κάρτα. Θέλω να δω μια φάση που πάει και το επιδιώκει το ένας με έναν και τον παίρνει το δεξί μπακ. Εδώ είναι, μου φαίνεται. Αυτό είναι άλλη φάση. Εντάξει, εδώ κάνει το φάουλ, ναι. Για εσέντρα. Νίκο, μη σε διακόπτω συνέχεια. Πες και εμείς βλέπουμε, εντάξει. Όχι, είναι ωραίο για να το δούμε. Καλό είναι. Είδες εδώ και Νίκο, στην ταχύτητα πώς φεύγει. Το βλέπεις όσο φεύγει εδώ. Ναι. Μεγάλη δουλειά. Τον πήρε. Δηλαδή έχει, πήγε, ναι. Έχει εύκολη ταχύτητα και ξέρει μπάλα πάνω στην ταχύτητα πολύ αυτός. Mm-hmm. Και ο Πράγιας γρήγορος είναι. Έλα. Το κοίτα, θα τον περιμένουμε να δούμε. Το δε, εδώ, εδώ είναι η φάση βλέπεις που εδώ. Κάναμε, που την έβγαλε με την έτοιμο γκολ το έδωσε. Τελείωσε. Και δηλαδή... μου άρεσε αυτό που μας έχεις διδάξει, ναι. Πώς βγήκαμε με 5 παίκτες στην επίθεση. Δηλαδή, και